Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας, γιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Ασπρόμαυρες πτήσεις μαζί με Γρηγόρη Άτομο σήμερα. Και Βασίλη Καβαδία, συντροφιά παρίτσα, θα πάμε μέχρι και τη μία. Καλησπέρα, αδερφέ Γρηγόρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο κοντά μου. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές που ακούνε Λίμπερο 107 και 4. Εδώ παρέτσα να πάμε, έχουμε αρκετά θεματάκια. Έτσι. Να αναλύσουμε, πάντα με τις δυναμικές τοποθετήσεις που, που υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, θα συζητήσουμε. Τι άλλο, πρώτο θέμα, η κατάκτηση του κυπέλου του Πατριάρχη πλέον του ελληνικού βόλεϊ, του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε πανάξια τον δεύτερο τίτλο του κυπέλου στην ιστορία του, το Final Four της Ρόδου. Και τι είναι να γίνει συνήθεια, ο τίτλος, οι τίτλοι κάθε χρόνο μετά τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ήρθε και το άλλο ένα κύπελο, πανάξια θα πω εγώ, άλλη μια χρονιά, και ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και αυτό που απομένει τώρα είναι άλλη μια φορά στη διαδικασία των play-off να μπορέσει να κατακτήσει το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στο ελληνικό βόλι. Να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ομογενοποιηθεί, δεν έχει δέσει μεταξύ των βολεμπολιστών. Χρειάζεται πίστοση χρόνου για να γίνει. Έχουν έρθει πάρα πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, έναντι του Ολυμπιακού, η οποία είναι από την αρχή της περίοδου σχεδόν αυτή που είναι, έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ, και φυσικά έχει και την υποστήριξη όλων η ομάδα του Ολυμπιακού, για να μην ξεχνιόμαστε και όλα του τι γίνεται. Μία πανάξια πρόκριση χθες, ναι, στον τελικό του κυπέλου, και νομίζω ότι η κούπα από τη στιγμή που πέρασε τον Ολυμπιακό ήταν θέμα χρόνου για να τελειώσει μια τυπική διαδικασία, ιδίως με την ομάδα του Ηρακλή, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω, αλλά πραγματικά όταν μια ομάδα έχει το 1/6 από το ρόστερ το δικό σου, γιατί ο Ηρακλής το 1/6 από το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει και αθλητές, budget, έχει αθλητές, ναι. Θα σου πω τώρα, έχει ένα αθλητή που είναι 46 ετών, ναι, θα το πιστέψεις. Ο οποίος παίζει ακόμα. Μπράβο. Όχι, παίζει και βασικός. Ναι, εντάξει, φυσικά. Μπράβο όμως, να πούμε και στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί μια ομάδα η οποία, άσχετα από ότι μας χωρίζει οπαδικά, αν μιλήσουμε αθλητικά, μια ομάδα η οποία στήθηκε πρόχειρα, μια ομάδα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα, κατάφερε και έπαιζε στην ουσία για τη σωτηρία της, κατάφερε και τελικό να πάει, αλλά και να τερματίσει στην 4η-5η θέση. Λοιπόν, για να τα λέμε και όλα, γιατί εμείς δεν είμαστε προπαγανδιστές και τα λοιπά, ξέρουμε να αναγνωρίζουμε, ξέρουμε να κερδίζουμε, ξέρουμε και να χάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ όμορφα και εκτενέστερα για το βολή, αλλά υπάρχει και το ποδόσφαιρο, εκεί που δεν ξέρουμε τι πραγματικά γίνεται, περιμένουμε την απόβαση, αύριο υπάρχει αγωνιστική σε αυτό τον οίκο ανοχής, τον ποδοσφαιρικό που ζούμε, παιδιά, είναι πραγματικά οίκος ανοχής αυτό που ζούμε. Εδώ κρίνεται ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, από τη Μεγάλη Τετάρτη έχει εκδικαστεί η υπόθεση, τα υπομνήματα κατατέθηκαν από τη Δευτέρα και απόβαση ακόμα δεν έχουμε, άλλη ετοιμάζονται αύριο να κάνουν φιέστα. Ναι. Έτσι, θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε την Ελένη την Μπούντου, τη ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από το ΠΑΟΚ 24, να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου, για το τι γίνεται, για όλα αυτά που έχουμε απορία μες στο μυαλό μας. Μήπως ξέρει κάτι να μας διαφωτίσει παραπάνω η Ελένη. Εδώ θα είμαστε εμείς, θα συζητήσουμε τα πάντα μέχρι και τη μία. Ένα τρίωρο στο οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε στα πάντα όμως, σε όλη την αγωνιστική κίνηση. Πάμε λίγο στην Ελένη, την οποία καλησπέριζουμε ευθύς αμέσως. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Για να πω και εγώ στην κουβέντα σας, συγχαρητήρια βεβαίως στον ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια και στον Ηρακλή. Το λέγαμε και το πρωί ότι αυτή η κούπα έρχεται στη Θεσσαλονίκη και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό σαν γεγονός. Ο Ηρακλής βεβαίως τα κατάφερε απέναντι στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και πραγματικά ήταν ένας άθλος. Έλεγε και ο Γιώργος το πρωί ότι τον Δεκέμβριο η ομάδα ήταν υποδιάλυση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε στο Final Four και διεκδίκησε μέχρι τέλους το τρόπαιο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ από την αρχή της εβδομάδας, εδώ και αρκετές ημέρες, αναλώθηκε σε αυτόν τον πόλεμο με την ΕΟΠΕ για το πώς μοιράστηκαν οι προσκλήσεις, τι έγινε με τα εισιτήρια τα οποία ζήτησε ο ΠΑΟΚ, και ξαφνικά βρέθηκε σε έναν ημιτελικό
με οπαδούς του Ολυμπιακού πίσω από τους πάγκους, με αντεθνικά συνθήματα, με αρκετά νεύρα, αρκετή ένταση. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, όπως λέμε και στο βόλι, πάντα το γήπεδο, πάντα ο αγωνιστικός χώρος, είτε είναι το παρκέ, δείχνει τις πραγματικές ικανότητες μιας ομάδας, το πραγματικό πρόσωπο. Και εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ήταν πιο ψυχωμένος και το πήρε πανάξια και βρέθηκε στον τελικό του κυπέλου, τον οποίο απολαύσαμε νωρίς το απόγευμα. Γυάλιζε το μάτι των παικτών του ΠΑΟΚ και βρέθηκε στον τελικό. Βεβαίως απέναντι στον Ηρακλή είχε εύκολο έργο, όπως υποδείχθηκε, τουλάχιστον βάση του 3-0, ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε και από νωρίς τον Αρμενάκη. Σαφώς και η μέρα περιστρέφεται γύρω από τον βολεϊκό ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα της ΚΑΕ για τους κυπελούχους και για τους οπαδούς που βρέθηκαν στην Ρόδο στον τελικό, έτσι, εφόσον έφυγαν οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, άνοιξαν οι πόρτες και είδαμε μια πραγματική γιορτή για το Βόλι, μια πραγματική γιορτή για το Final Four. Ότι αυτό το συνέστημα του να πηγαίνουμε στην Ρόδο και να έχουμε τόσο κόσμο και να μας στηρίζει είναι μοναδικό. Εμείς το έχουμε ζήσει, το έχουμε νιώσει, ανέφερα χαρακτηριστικά η ΚΑΕ, και μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ζήσατε κι εσείς στο Final Four. Βεβαίως συγχαρητήρια και από ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μπράβο Μάγκες. Συγχαρητήρια και από Γιώργο Σαββίδη με μία φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς και βεβαίως μία φωτογραφία από το πανό το οποίο πήραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς, Ελένη. Για τον Νάσο, για να μην το ξεχνάμε. Ναι, αυτό έπρεπε να το πούμε πρώτο-πρώτο, ότι αυτό το κύπελο σήμερα είναι αφιερωμένο στον Νάσο που έχασε τη ζωή του, φεύγοντας από την Τούμπα με το μάτς με τον Παναθηναϊκό, μετά από ενέδρα που του στήσανε κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί κάποιας ομάδας της πόλης μας. Συνέχισε, Ελένη. Η ουσία είναι ότι αυτό το κύπελο βεβαίως και αφιερώθηκε στη μνήμη του Νάσου. Μιλάμε για ένα παιδί 24 ετών, έτσι. Ο οποίος ήρθε από την Κύπρο εκείνη τη μέρα, ειδικά για να δει το παιχνίδι. Ήρθε να δει τον ΠΑΟΚ με το αεροπλάνο και γύρισε μέσα στην κάσα. Νεκρός, και του θάψαν. Το πήγανε στον πατέρα του το παιδί. Και ακόμα οι φωνιάδες, οι υπέτειοι του Νάσου δεν έχουν βρεθεί. Ακόμα. Κυκλοφορούν, το παιδί κοντεύει να εξατμιστεί, να σαπίσει, να λιώσει, έχει να λιώσει μέσα στην κάσα του. Το λέμε μακάβρια, αλλά πρέπει να ακούγονται από κάποια στόματα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα οι ένοχοι δεν έχουν βρεθεί. Τουλάχιστον ήταν μια ηθική ανταμοιβή. Έτσι. Ηθική ανταμοιβή για τους γονείς θα είναι όταν βρεθούν οι δολοφόνοι του Νάσου. Η πραγματική ένοχη. Ο ΠΑΟΚ του το χρωστούσε, αν θέλετε. Ναι, ο ΠΑΟΚ σαν σύλλογος, ο κόσμος, οι παίκτες, όσοι φορούν την φανέλα με το δικέφαλο στο στήθος, χρωστούσαν κάτι στο Νάσο, και γι' αυτό κιόλας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι υπήρχε ένα μεγάλο πανό «Νάσο ζεις για πάντα ΠΑΟΚτής». Ναι. Υπήρχαν συνθήματα. Να πούμε την πάρα πολύ δυναμική παρουσία από το κλαμπ ΠΑΟΚ Ρόδο. Τα οποία είναι φανταστικά. Οι οποίοι, να αναφέρουμε, ότι εχθές τους στήθηκε παγίδα και δεν τους αφήσαν να μπουν στο κήπεδο. Ναι, μιλήσαμε και με τον Αποστόλη. Από την άλλη μεριά μπήκανε οπαδοί του Ολυμπιακού με υβριστικά αντιεθνικά συνθήματα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα βλέπε όλη η Ελλάδα και δεν λέγανε τίποτε. Μάλιστα αποβάλανε και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πήγανε τα παιδιά από το σύνδεσμο, από το κλαμπ ΠΑΟΚ Ρόδου, για να πάρουν προσκλήσεις κανονικά. Και τους είπανε δεν υπάρχουν, λέει, έχουν εξαντληθεί. Άκουσαν. Και χθες τον ημιτελικό, πέρα από την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού, τους οποίους ακούγαμε και βλέπαμε κι εμείς μέσα από την τηλεόραση στο γήπεδο, στο τέλος πριν τελειώσει το παιχνίδι μπήκαν και αυτοί του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι, ναι. Το είπε και ο Πελεγκούδης. Μαθητές ήταν όλοι αυτοί, έτσι. Μαθητές ήταν όλοι αυτοί. Σε ένα ξένο γήπεδο, και στο τέλος είχαμε οπαδούς δύο διαφορετικών ομάδων μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Τι ήταν, μαθητές από τα ΙΕΚΣΟΥ, καλά ήταν αυτοί? Είναι της γνωστής σχολής. Της γνωστής σχολής, οι οποίοι πριν λίγο καιρό ήταν οι ίδιοι μέσα στη Γλυφάδα, στο handball, αν δεν κάνω λάθος. Που μας λέγανε... Νομίζω ότι δικαιώνεται από αυτές τις φωνές, γιατί πόσα κλειστά Final Four είδαμε με παρουσία από εδώ μια συγκεκριμένη ομάδα. Η Γλυφάδα φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο μέρος για τα Final Four, προκειμένου να είναι μακριά και από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μην είναι εύκολη πρόσβαση των οπαδών του ΠΑΟΚ, και ξαφνικά βρεθήκαμε και εμείς και στο γυναικείο μπάσκετ και στο handball θεατές μιας παράστασης που είχε μόνο οπαδούς μιας συγκεκριμένης ομάδας. Και γι' αυτό κιόλας ο ΠΑΟΚ ύψωσε από την αρχή της εβδομάδας και ακόμη και χθες το πρωί σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η Ιωνή δεν είναι καλή.
είστε κυρίω όλοι πρώτων ευθυνών σας. Και φυσικά είδαμε και αυτό το 15 λεπτό της διαμαρτυρίας στον ημιτελικό, γιατί ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να καταθέσει τα δελτία αν και εφόσον δεν απομακρυνθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πίσω από τους ΠΑΟΚους. Βεβαίως και οι ΟΠΕ και οι θύνοντες σφύριζαν αδιάφορα, αλλά νομίζω ότι οι απαντήσεις δόθηκαν στο γήπεδο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και μιας και ανέφερε Στάσο πριν για την παρουσία των οπαδών της Ρόδου και τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι, που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ρόδο, γι' αυτό ξεκίνησε κιόλας από την ΚΑΕ, γιατί η ΚΑΕ όποτε παίζει στη Ρόδο και τους νιώθει, ναι, και στην δική τους κερκίδα στο γήπεδο, και γι' αυτό το μήνυμά τους ήταν ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Τα επισκέφτηκα τα παλικάρια πέρσι το καλοκαίρι. Είδαμε το πρώτο ευρωπαϊκό μάτσε του ΠΑΟΚ στον σύνδεσμο της Ρόδου. Μιλάμε, τα παλικάρια είναι 5 φορές ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα κάτω στην ακριτική Ρόδο. Στην κόκκινη, να πούμε, Ρόδο, έτσι. Ναι. Η οποία είναι βαμμένη κόκκινη, πραγματικά. Πολύ Ολυμπιακός παίζει κάτω στο νησί. Σε όλα τα νησί. Και βαστάνε Θερμοπύλες. Τι να σας πω. Τα παλικάρια είναι ένα και ένα. Όλα. Την αλήθεια, όλα. Νομίζω ότι όλοι όσοι είναι μακριά από τον ΠΑΟΚ, με την έννοια της απόστασης και στη Γερμανία και στα νησιά, είναι λίγο παραπάνω ΠΑΟΚ, χωρίς να θέλω να βγάλω ΠΑΟΚόμετρα, γιατί είναι αυτό το σύνδρομο, ναι, της στέρησης του να μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο στο λεωφορείο και να βρεθείς στο γήπεδο για να δεις τον ΠΑΟΚ, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Επειδή λοιπόν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα που ενδεχομένως να έχουμε εμείς και να μπορούμε να πάσα ώρα και στιγμή ή Σαββατοκύριακο να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να τους κάνει λίγο παραπάνω ενθουσιώδης και συναισθηματικούς με την ομάδα, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ που χτυπά. Το 2011, Ελένη. Το 2011 με καλέσανε τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ζυρίχης για να κόψουμε την πίτα 26 Ιανουαρίου. Ανέβηκα επάνω οικογενειακός και όλα, με φιλοξενήσανε στα σπίτια τους για μία εβδομάδα, και λένε πραγματικά τα παιδιά εκεί στη Ζυρίχη που τα γνώρισα από κοντά, λένε τη λέξη ΠΑΟΚ και δακρύζουν. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή μπορεί να είναι λίγο αυτό που σου λέω, μπορεί να φαίνομαι υπερβολικός, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Τα παιδιά από τη Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη, έρχονται με τα αμάξια τους, έρχονται με αεροπλάνα. Τα παιδιά από τη Μελβούρνη ήρθανε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ξέρω παιδιά, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος ήρθε με το αεροπλάνο, 22 ώρες πτήση, έδωσε 3.000 ευρώ πανέλα για να δει τον ΠΑΟΚ. Για να δει τον ΠΑΟΚ και δεν είδε μάτς, γιατί έπεσε μισή χαρτοπετσέτα να πούμε πάνω στο νόμο του κλόουν που δεν είναι πλέον στο Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα παιδιά. Μιας και το λέμε, μιας και το αναφέρουμε πάνω στην κουβέντα, καλό είναι να ακούγονται 5 πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει από κοντά, έτσι. Δηλαδή και τα παιδιά τη Μελβούρνη τα ζω από το 2007 πραγματικά, και τα παιδιά από τη Γερμανία, από πολλές πόλεις της Γερμανίας, αλλά και τα παιδιά από την Ελβετία, και πάρα πολλά παλικάρια από Κρήτη, από πού να θυμηθούμε τώρα, από τα νησιά, από Ρόδο, από Χαλκίδα, από παντού, από όλες τις μεριές. Ναι. Της Ελλάδος. Ναι, είναι, ναι, πραγματικά, ναι, αυτό που είπε η Ελένη. Αυτό πραγματικά μπορεί να είναι και λίγο αυτό που λέει η Ελένη. Να πούμε σε παρένθεση κάτι, ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η τεχνολογία. Κάποτε εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Το ΠΑΟΚ δεν υπήρχε τρόπος. Έβλεπες 3 λεπτά στην αθλητική Κυριακή, δεν υπήρχαν, ναι, ούτε live, ούτε ίντερνετ να το δεις στην Αυστραλία. Η Ελένη τα πρόλαβε αυτά. Αυτά είμαστε σε αρχή. ΠΑΟΚτσής ήταν εκείνος από την Άουσα, έτσι, παιδιά που κατέβαινε με το ΚΤΕΛ, έτσι, μια μισή ώρα να έρθει εδώ, να φύγει με τη θύρα 4 το λεωφορείο Καραϊσκάκη, να γυρίσει Δευτέρα ξημερώματα, να περιμένει το ΚΤΕΛ για να πάει, έτσι, στην Άουσα στη δουλειά. Τώρα με έδωσε χωρίς μια πάση, δρόμους, ναι, για να πάμε στα Γιάννα ήθελες 9 ώρες. Για να το ελαφρύνω λίγο, αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, αυτά τα παιδιά θα βλέπαν τον ΠΑΟΚ στα δελτία ειδήσεων μόνο για κάτι τέτοιο. Έτσι ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω. Είμαστε τυχεροί. Η τεχνολογία έδειξε τι δύναμη έχει ο ΠΑΟΚ. Όταν ήταν δεκαετία 80-90, ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Λοιπόν, είχε 2 κανάλια όλα. ΕΡΤ1, ΕΡΤ2. Δεν υπήρχαν τα. Δεν υπήρχε τίποτα, όχι. Ήταν η ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, και ήταν και η ΕΝΕΔ. Να σου πω, τα σου τι γίνεται. Λίγο, μισό λεπτό. Τι σημαίνει αυτό, είχε 2 κανάλια, δεν είχε τα ιδιωτικά, Star, Mega κτλ. Και τι γινόταν, κάθε Κυριακή είχε αναμετάδοση το κρατικό ραδιόφωνο. Για να ακούσεις λοιπόν, έπαιζε Γάλεο ΠΑΟΚ.
Έτσι, αν έπαιζε κανένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το άκουγες παραπάνω. Για να ακούσεις το εγάλεο ΠΑΟΚ, αναμετάδοση, έπρεπε να μπει γκολ στο εγάλεο για να πάνε. Να πούμε, για να πάνε να κάνουν αναμετάδοση. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια γινόταν το πρωτάθλημα 2,5 ώρα το μεσημέρι όλα. Έτσι. Και είχε μόνο αναμετάδοση στο ράδιο. Και είχε ένα τρίλεπτο την ομάδα το βράδυ να στην δεις. Στην Κυριακή. Τα οποία δεν έδειχνε τίποτα από τις σφαγές, από τα offside. Ναι, τρίλεπτο για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ιδίως και Άρη, ήταν η μισά ώρα. Να δεις σφαγή, εκτέλεση φάουλ εις βάρος του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στείνει τείχος, ο Κιτσιούδης λέει κάνει και ο διαιτητής το λέει βάρα τώρα. Φόρα παρτίδα, μπαίνει γκολ. Οι άλλοι στείλουν τείχος και λέει πάει στη σέντρα. Λοιπόν, τέτοια γινόταν. Να αφήσουμε την Ελένη. Και γι' αυτό κιόλας, για να προσθέσουμε. Να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Γιατί... Γι' αυτό έχουμε και το ΠΑΟΚ TV έτσι τώρα στο εξωτερικό. Γιατί έχει αντιληφθεί και ο ΠΑΟΚ, ο επίσημος ΠΑΟΚ, τι δύναμη υπάρχει στο εξωτερικό, τι κόσμος υπάρχει στο εξωτερικό και γι' αυτό όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, αυτά τα οποία είναι στην Τούμπα, προβάλλονται μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Έτσι, ακριβώς. Σωστό. Ελένη, σε διακόψαμε λίγο με τα δικά μας το ρεπορτάζ που δεν πειράζει, έχουν και αυτά, καλό είναι να τα λέμε που και που, γιατί όσοι έχουμε ταξιδέψει και εμείς εκτός με την ομάδα για να καλύψουμε μερικά παιχνίδια, έχουμε αντιληφθεί την αγάπη και το πάθος αυτών των παιδιών και καλό είναι να τους μνημονεύουμε και να τους αναφέρουμε, γιατί κρατάνε και αυτή τη δική τους σημαία ψηλά όπου και αν βρίσκονται, έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πάμε στο ποδόσφαιρο, βεβαίως. Μία ερώτηση αύριο. Πριν ξεκινήσεις να μου πεις κάτι. Ναι. Ξέρει κάποιος να μας πει πότε να αναμένουμε την απόφαση, όχι ημέρα και ώρα, ποια εβδομάδα τέλος πάντων. Ποια εβδομάδα. Ναι. Αυτή που έρχεται, την επόμενη. Πολύ καλή απορία. Ό,τι και να πούμε, γιατί προγνωστικά έχουμε πέσει έξω στο πότε θα βγει αυτή η απόφαση. Αυτό που έλεγες και εσύ πριν και σε ακούγαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι αύριο η ΑΕΚ ετοιμάζεται για φιέστα, έτσι. Ναι. Το έχει μεγάλη προπόληση εισιτηρίων βεβαίως. Την ώρα που εκκρεμεί ακόμη μία δικαστική απόφαση. Φιέστα δεν μετά από φιέστα. Προτροπή του κυρίου Βασιλιάδη, έτσι, ο οποίος είπε... Βεβαίως, ο κύριος Βασιλιάδης, γιατί μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα, είχε προεξοφλήσει ήδη την φιέστα της ΑΕΚ όταν βρέθηκε στην κλήρωση του Basketball Champions League, γιατί θα γίνει στην Αθήνα και βεβαίως συμμετέχει η μπασκετική ΑΕΚ, και είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι επειδή θα γίνει το διήμερο 4 με 6 Μαΐου και θυμίζω ότι 6 Μαΐου πέφτει η αυλαία της φετινής Super League με την ΑΕΚ, την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Σμήνης, έλεγε ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν η ΑΕΚ προκριθεί τέλος πάντων στον τελικό του Basketball Champions League, να συμπέσουν αυτά τα δύο, η ποδοσφαιρική και η μπασκετική ΑΕΚ, και υπάρχει, λέει, κίνδυνος να τα κάνουμε μαντάρα και στη φιέστα. Δηλαδή 4-5 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της Super League, πριν βγουν αποφάσεις δικαστικές, ο κύριος Βασιλιάδης, ο υφυπουργός αθλητισμού, που πρέπει να προσέχει όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, έτσι, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, όταν ο ίδιος έχει ακυρώσει προγραμματισμένες παρουσίες και ομιλίες στην Θεσσαλονίκη, να προεξοφλεί την φιέστα της ΑΕΚ. Λέγοντας ότι μην τα κάνουμε μαντάρα ένα μήνα πριν. Οπότε δεν μας κάνει εντύπωση και τόσο ανέφερε πριν από λίγες μέρες πάλι ο κύριος Βασιλιάδης. Ας πάει και στην απονομή, να κάνει και την απονομή στην ΑΕΚ, έτσι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μέγιστη της φιέστας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Γιατί είτε βγει υπέρ του ΠΑΟΚ, είτε βγει καταδικαστική απόφαση κατά του ΠΑΟΚ από το δευτεροβάθμιο, μέσα σε λίγες ημέρες μετά θα βρεθούν αντίπαλες δύο ομάδες, δεν ξέρουμε σε ποιο γήπεδο, έτσι θέλω να πιστεύω ακόμα, με 25.000 κόσμος ο καθένας. Λογικά. Είτε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Φυσικά. Δηλαδή, το λέμε είτε, σκέψου τώρα δηλαδή. Και ο υφυπουργός δεν έχει την ικανότητα να σκεφτεί τι βαρύτητα ή τι κίνδυνο κρύβουν αυτά τα οποία λέει. Και μην ξεχνάμε ότι η FIFA έχει ήδη πει ότι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος φέτος είναι εξετάσεις εάν δεν βγείτε από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η FIFA όμως, να επισημαίνουμε, και η UEFA δεν έχει κανένα δικαίωμα σε εγχώριες διοργανώσεις να δώσει διαταγή. Ναι. Μπορεί να προτείνει, μπορεί να στείλει το μήνυμά της, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει. Ναι, αυτή που αποφασίζει γιατί... είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εμείς για το πού θα γίνει. Ναι. Όχι εμείς. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα σαν Ελλάδα. Ναι. Άλλο λέω εγώ όμως. Σαν Ελλάδα μπορεί πήγε να τους έδωσε το δικαίωμα, ναι, έτσι, να μπαίνουν για να φτιάξουν κάποια κατάσταση που θεωρούν ότι αυτή είναι χαλασμένη. Έτσι. Δεν μπορούν όμως να παρεμβαίνουν και να διατάσσουν
σε ποιο γήπεδο και πότε θα γίνει ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος ή οποιαδήποτε εγχώρια διοργάνωση. Αυτό το που αποφασίζει καθαρά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι. Προσωπικά αν με ρωτάτε, αυτό με την FIFA και ξαφνικά η FIFA στα πόδια εδώ της ΕΠΟ, της Super League και της Ελλάδας μου ακούγεται περισσότερο σαν μπαμπούλα εντός εισαγωγικών, έτσι, το πώς θα κριθεί και τι θα κριθεί. Και νομίζω ότι επικοινωνιακά χρησιμοποιείται πάρα πολύ η FIFA και η UEFA σε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες. Όπως είπες και εσύ Τάσο, δεν έχει κανένα λόγο και καμία αρμοδιότητα η FIFA και η UEFA να επεμβαίνουν και να αποφασίζουν και να καθορίζουν ναι, τι αλλά θα γίνει. Ελένη, και μπορεί να σε αποβάλει συνολικά σαν χώρα από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι, με κάποια αιτιολογία που όμως. Σημαίνει σαν αυτό τι, για ποιο λόγο. Ότι δεν μπορεί αυτή η αιτιολογία να είναι η δίθεν τρομοκρατία. Εμείς τρέξαμε, Ελένη. Πότε έγινε μετά την ΑΚ, δεν πήγε ο γραμμένος και λέει βοήθεια. Και εγώ μας και λέει Ελλάδο η FIFA και κατεβαίνει μετά από τρεις ημέρες. Δεν πήγε ο γραμμένος. Όχι, όχι. Εμείς τους καλέσαμε. Επικοινωνιακά χρησιμοποιήθηκε. Ήρθε ο άνθρωπος της FIFA στην Αθήνα. Λόγω της δύναμης της εικόνας που είχε αυτό με τον Ιβάν Σαββίδη. Τίποτα παραπάνω. Ναι, τίποτα... αλλά τρεις μέρες μετά το περιστατικό της Τούμπας, μετά το, με το μάτς με την ΑΕΚ, είχε έρθει στην Αθήνα, νομίζω, ο Αυστριακός. Για να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Ναι. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία η FIFA ή η UEFA στην οποιαδήποτε εγχώρια διοργάνωση της Ελλάδος ή της οποιασδήποτε άλλης χώρας. Δεν μπορεί να παρέμβει και να αποφασίσει σε ποιο γήπεδο θα γίνει και πότε θα γίνει. Το καθορίζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η κάθε ΕΠΟ της κάθε χώρας. Απλά τα πράγματα. Και για να το κλείσω. Τώρα από εκεί και πέρα, συγγνώμη λίγο Ελένη μου, μισό λεπτό δώσ' μου. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα, τα δημοσιεύματα αυτά είναι στοχευμένα μέσα στο πλαίσιο του bullying που δέχονται αθλητικοί δικαστές, έτσι, διοικητικά στελέχη κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε πραγματικά ένα bullying προς αθλητικούς δικαστές για το ποιο θα είναι η απόφαση. Και όχι μόνο. Εντάξει, μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κικαιώνα που ζούμε, το bullying που υφίσταται και το βλέπουμε, το ζούμε και κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, εσκεμμένα, είναι και όλο αυτό το που συζητάμε τώρα. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως τη λέξη μπαμπούλα στη UEFA. Ναι. Είναι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί εσκεμμένα, επικοινωνιακά, με το οποίο θέλουν να τρομοκρατήσουν και να πιέσουν καταστάσεις. Ναι. Ο κύριος Κοντονής πού είναι? Ο κύριος Κοντονής παρακολουθεί αμέτωχος όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί κατά των δικαστικών λειτουργών. Έβγαλαν και ανακοίνωση οι άνθρωποι, έτσι. Mm. Υπάρχουν χυδαίες αναφορές κατά των δικαστικών λειτουργών, χυδαίες αναφορές του τύπου πάντα, επικοινωνιακός πόλεμος, πολιτική των ΜΜΕ κατά των δικαστικών λειτουργών και μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, εννοείται πάντα κατά του ΠΑΟΚ, προφανώς έτσι, λόγω του κλίματος και της περιραίωσης ατμόσφαιρας, να βγει μια απόφαση που ενδεχομένως να κρίνει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και ο κύριος Κοντονής, ως ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα, παρακολουθεί αμέτωχος τα δικαστικά όργανα που έγινε μεγάλη μάχη για να μπουν οι τακτικοί δικαστές στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και ο ΠΟΚ, αν μη τι άλλο, πρωτοστάτησε σε αυτή τη μάχη για τους τακτικούς δικαστές. Αυτοί, τέλος πάντων, βάλλονται από κάθε πλευρά στοχευμένα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα, καλείται ένας δικαστής εν ονόματι Σκουτέρης να βγάλει μια απόφαση για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε πότε θα βγει αυτή η απόφαση. Πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη απόφαση, είναι περίπλοκη απόφαση. Δύσκολη απόφαση, βέβαια. Βέβαια, όταν είναι για να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και να λάμψει η αλήθεια η πραγματικότητα, είναι δύσκολη η εβδομάδα, βέβαια. Να πω κάτι, παιδιά, μήπως περιμένουν να σκοντάψει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και να πούνε ΠΑΟΚ τι, να, θα το έχανε και εδώ. Και να βγάλουν μετά την απόφαση καταδικαστική. Αλλά μπορεί να σκοντάψει και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, εμείς είμαστε πιο κοίταξε, δεν θα πω ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί τώρα είναι δύσκολες οι... Αλλού πάει το μαγείρεμα, Γρηγόρη. Ας... Δεν είναι για αέρα. Αλλού πάει το μαγείρεμα. Ας είμαστε σε αναμονή της απόφασης, ούτε κλίμα για να μην υπάρχει μετά η ανάλογη αντίδραση, ούτε τίποτα. Είμαστε σε αναμονή. Ούτως ή άλλως, ο ΠΑΟΚ, ό,τι ήταν να κάνει το δικό του αγώνα, τη δική του μάχη δικαστικά, την έδωσε. Πήγε καλά βάσει της θέσης της ΑΕΚ, η οποία αναγκάστηκε σε 2 μέρες να κάνει κολοτούμπα.
έτσι, ζητώντας εκεί που πατούσε πόδι ακριβώς για το βίντεο, λέγοντας ότι έχω αποφάσει αρίου πάγου, έλεγε χαρακτηριστικά η νομική εκπρόσωπος της ΑΕΚ στα χέρια μου, δεν γίνεται να ληφθεί υπόψη βίντεο και υλικό το οποίο δεν υπάρχει ο πόλεμος που γίνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Εκείνη τη μέρα όταν έγινε αυτό το θέμα με το βίντεο, δείχνει, θα πω, ο Α το βράδυ στα αθλητικά τι. Θα σας δείξουμε, λέει, περιστατικά από το βίντεο και δείχνει τη στιγμή που ο Σαββίδης... δείχνει το Σαββίδη που πάει, φυσικά τον έχουν περικυκλωμένο, που πάει να το πει το γνωστό, εναντίον των διαιτητών. Ναι, απλά αυτό το βίντεο, αυτό το βίντεο δεν το είδε αυτό που πρέπει να το δει, είδε αυτό που έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από τα αποδυτήρια. Που, το οποίο... Επειδή δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, παρέδωσε όλο το βίντεο, αυτούσιο, τετράωρο περίπου βίντεο, από εκείνο το βράδυ και από τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, τι έγινε έξω από, από το δωματιάκι του Κομίνη, αντιδράσεις, όλα. Ένα αυτούσιο τετράωρο βίντεο. Μάλιστα. Ωραία. Και το οποίο η ΑΕΚ έκανε αγώνα να μην γίνει αποδεκτό και τελικά μετά από δύο μέρες. Παρακαλούσε για να το δούμε. Ναι. Αν και εφόσον κληθεί ο Κομίνης, άλλαξε και τη στάση της στο θέμα της παρουσίας του Κομίνη. Κολοτούμπα δηλαδή. Ελένη, τα σημειώνουμε και αυτή τη στιγμή η τέτοια πια να έχει βαθμολογία τον ΠΑΟΚ. Πόσους βαθμούς τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ τελικά, γιατί έχουμε 2-3 βαθμολογίες σε διαφορετικά. Για πες μου, ποια ισχύει. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Αυτή που... Ναι. Που δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Νομίζω έχουμε 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Μας έχουν μπερδέψει. Αυτοί βάζουν στις περισσότερες βαθμολογίες 8 βαθμούς επάνω την ΑΕΚ. Ναι. Βάζουν, σύμφωνα λέει με την τρέχουσα απόφαση του πρωτοβάθμιου. Νομίζω είναι 55-63. Συγγνώμη λίγο. Εγώ έχω μπροστά μου σε Super League τη βαθμολογία. Ναι. Τώρα. Και λέει. Και λέει ΑΕΚ με 26 μάτς 60 βαθμούς. Και... ΠΑΟΚ με 26 μάτς 58 βαθμούς. Ένα μάτς λιγότερο. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν από 27, Ολυμπιακός 54, Ατρόμητος 47 και πάει λέγοντας. Yeah. Αυτό δηλαδή η Super League δίνει 60 την ΑΕΚ, 58 τον ΠΑΟΚ με ένα αγώνα λιγότερο. Δεν ξέρω πώς το έχουν βγάλει αυτό τώρα, πώς το έχουν κάνει. Αλλά η επίσημη σελίδα της Super League, μπορείτε όλοι οι φίλοι να μπείτε να δείτε, superleaguegreece.net. Μπείτε να δείτε. Ναι, αυτή εδώ έχει τη βαθμολογία. Με ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή λέει ότι περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Και ο υφυπουργός αθλητισμού απ' την άλλη λέει να κάνετε και φιέστα. Δεν έχουν, για τον χάρτη. Δεν έχουν βγάλει, δεν έχουν αφαιρέσει βαθμούς, δεν έχουν αφαιρέσει ποινές κτλ. Έχουν μόνο σε εκκρεμότητα ένα παιχνίδι. Α. Το ΠΑΟΚΑΕΚ. Πάντως ο ΠΑΟΚ ανεξάρτητα από το τι θα γίνει και το τι απόφαση θα βγει, θέλει όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσει μέχρι τέλους. Αυτό έχει ζητήσει και ο Λουτσέσκο από τους παίκτες του. Συγκέντρωση, σοβαρότητα μέχρι τέλους. Προκειμένου, είναι 4 τελικοί, είναι 3 τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που απομένουν και είναι ο μεγάλος τελικός του κυπέλου. Θέλει σοβαρότητα και στα 4 παιχνίδια. Αυτό ζήτησε και ο Ιβάν Σαββίδης από τους συνεργάτες του, να μεταφερθεί το μήνυμα εντός του ΠΑΟΚ για σοβαρότητα μέχρι τέλους, για το απόλυτο μέχρι τέλους. Και γι' αυτό κιόλας η ομάδα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι θα λάβει τα μπόνους με βάση την επίτευξη των στόχων και τα όσα κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Το τι θα γίνει εξωαγωνιστικά και στις δικαστικές αίθουσες, στον ΠΑΟΚ τα αφήνουν απ' έξω, δείχνουν πίστη μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα. Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας θα ανταμυφθούν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ένα ακόμη κυκλισμένο αύριο, το τρίτο κυκλισμένο στη σειρά βάσει της τιμωρίας του ΠΑΟΚ, βάσει της πρωτόδικης βεβαίως τιμωρίας του δικεφάλου αύριο με την Ξάνθη. Η Τούμπα ξανανοίγει στην αυλαία του πρωταθλήματος στο μάτι με τον Πλατανιά. Εσείς συμπληρώνουμε αύριο 10 παιχνίδια χωρίς κόσμο, 7 τα πρώτα λόγω του τελικού με την ΑΕΚ πέρσι και 3 τώρα αυτά πάλι λόγω του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. 7 η ώρα το παιχνίδι, 7 η ώρα βεβαίως όλα τα παιχνίδια της 28ης. Για την αξιοπιστία να πούμε τη Super League, έτσι. Για την αξιοπιστία του προϊόντος, βέβαια. Για να προωθούμε και λίγο το προϊόν. Βέβαια, ναι, ναι. Δεν θα δούμε Λέο Μάτος και Δημήτρη Πέλκα γιατί είναι τιμωρημένοι λόγω καρτών. Αλλά όταν υπάρχει ένας πονοκέφαλος, γιατί στο δεξιά άκρο της άμυνας σαφώς και υπάρχει ένας πονοκέφαλος, ναι. Όταν ο Βραζιλιάνος είναι βασικός και αναντικατάστατος, εκεί έρχεται η λύση, η λίρα 100, ο Αντελίνο Βιερίνια.
αυτός τουλάχιστον δοκιμάστηκε στην συγκεκριμένη θέση τις προηγούμενες ημέρες, τις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Οπότε όπως όλα δείχνουν, ο Βιερίνια θα αγωνιστεί αύριο στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Λεωνάρντο Μάτος. Αριστερά, Αζεβέδο, βεβαίως, κάτω από τα δοκάρια Πασχαλάκης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο. Ο Μαλεζάς μπήκε κανονικά στην αποστολή, αλλά είναι ανέτοιμος γιατί είχε ένα τραυματισμό, ένα μικροτραυματισμό που τον κράτησε στα πι τις προηγούμενες ημέρες, αλλά τελικά είναι καλά και συμμετέχει στην αποστολή. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Μαουρίσιο, με πιθανότατα παρτενέρ τον Κάνιος, δοκιμάστηκε και ο Σάχοφ, είναι έτσι ένα από τα δίδυμα που δοκιμάζει ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει ο Κάνιας, γιατί έχει βρει και αυτό το goal, το best goal, το οποίο βραβεύτηκε. Είναι σε καλή ψυχολογία. Δείχνει να έχει δέσει με τον Μαουρίσιο, αλλά αφήνουμε και ένα ερωτηματικό για τον Σάχο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο Φέλκας είναι εκτός λόγω καρτών, Ελ Καντουρί και αυτός επέστρεψε. Δύσκολη χρονιά και για τον Μαροκινό, έτσι όπως εξελίχθηκε. Εκεί που έβρισκε τα πατήματά του, εκεί ξανά τραυματιζόταν, ξανά έξω. Δεν πήρε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς το ρυθμό, την ψυχολογία, αν θέλετε, για να πατήσει καλά στα πόδια του. Αλλά βεβαίως δείχνει ότι στην παρούσα φάση είναι καλά και μπορεί να τον επιτυχθεί. Στο προηγούμενο μάτσο, ένα μισάωρο ήταν φανταστικός που πέτυχε και τον γκολ. Έχει δείξει καλά δείγματα, έχει καλά διαστήματα, έχει τεχνική. Απλά νομίζω ότι υπολείπεται σε ρυθμό έναντι των συμπαικτών του. Και βεβαίως στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Δεν ήταν εύκολη χρονιά για εκείνον. Ναι. Μιχόγεβιτς, τι λέει αυτό το όνομα? Μιχόγεβιτς, λέει αυτό το όνομα μία από τις μεταγραφές του Γενάρη. Δεν τον είδαμε, δεν πήραμε αγωνιστική γεύση. Είναι και αυτός εκτός γιατί έχει ένα θέμα τραυματισμού. Αλλά περισσότερο αποκτήθηκε ως επένδυση για το μέλλον, με την έννοια ότι το καλοκαίρι να ακολουθήσει προετοιμασία, να δούνε τι θα γίνει. Δεν του έχει δώσει ο Λουτσέσκου. Είναι 22 χρονών, σήμερα και γενέθλια. Ναι. Και αυτός και ο Πρίγιοβιτς βεβαίως. Χρόνια πολλά να πούμε και στους χρόνια δύο άνθρωπους του ΠΑΟΚ. 22 ο Μιχόγεβιτς, 28 ο Πρίγιοβιτς. Χρόνια πολλά και ο σύλλογος ολόκληρος, έτσι, να πούμε. Χρόνια πολλά έτσι να ακριβώς, πούμε, ναι. 92, έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα στα άκρα, νομίζω ότι θα δούμε Κάμπος και Μακ περισσότερο. Και Πρίγιοβιτς βεβαίως στην κορυφή. Ωραία. Ωραία, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όσα μας είπες και για την ώρα που θα πάρεις για την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλή συνέχεια. Καλή να σε καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Ήταν η Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 με όλο το ρεπορτάζ του Δικεφάλου. Λοιπόν, να πούμε τώρα εμείς τα δικά μας. Τέλειωσε το ρεπορτάζ. Να τα πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκιστή, λίγο πιο ΠΑΟΞίδικα. Τι λαϊκιστή, όπως μας έρχονται. Να ξεκινήσουμε λίγο από το βόλεϊ. Να πούμε πρώτο μπράβο στην ΠΑΟΚΑΡΑ σήμερα, ότι πρώτο και κύριο αυτό το κύπελλο, το αφιερωμένο στον Άσο από την Κύπρο, αυτό το ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ, το οποίο έχασε τη ζωή του ερχόντας να δει το μάτς με τον Παναθηναϊκό από την Κύπρο, ήρθε ειδικά για αυτό το μάτς και πήγε να πιει ένα καφέ στο κέντρο και το βρήκαν οι άλλοι και το δώσανε. Ενέδρα δηλαδή, πώς το κάνουν, αντάρτικια. Οι πουλί, άμα γουστάρετε, δώστε εισιτήρια στο Καφτατζόγλιο σε κάνα αγώνα κυπέλου του χρόνου και να τα πούμε μισή-μισή, άμα γουστάρετε. Στο έτσι, να συστήσω, να σε κάνω, να σε δείξω. Εγώ περιμένω. Αυτά να τα βγάλετε τα παντελόνια και να τα πετάξετε στον κάδο, στα σκουπίδια. Περιμένω για να ησυχάσει και η ψυχούλα του παιδιού. Έτσι, να βρεθούν αυτοί οι αλήτες. Να ερεμήσει και η οικογένεια του ανθρώπου. Ενός νέου παλικαριού 24 ετών που τα νιάτα του τα τρώνε τα σκουλίκια και σαπίζει κάτω από το χώμα. Για 10 αλήτες, για 10 άνανδρους που ακόμα δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω την υπόθεση τι γίνεται, γιατί δεν προχωράει. Οι υπεύθυνοι, οι υπέτοι, οι δολοφόνοι του Νάσου δεν έχουν βρεθεί. Το κλείνουμε εδώ το θέμα. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Το κύπελλο είναι αφιερωμένο στον Άσο, από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, από όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, από όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ, από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, από όσα έχουμε δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media κτλ. Είναι αφιερωμένο αυτό το παλικάρι. Και θα πάει και στην Κύπρο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Το πανό που είχαν από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ρόδο, το κλαμπ ΠΑΟΚ Ρόδο, τα παιδιά, Νάσο ζεις. Για πάντα ΠΑΟΚΣ, ακούστηκε και πάρα πολλές φορές μέσα στο κλειστό της Ρόδου.
από τα παλικάρια να είναι καλά που τίμησαν τον Άσο. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι με ψυχή λιονταριού και κόντρα σε όλα τα, σε όλες τις προβλέψεις, ο πατριάρχης πλέον του ελληνικού βόλεϊ, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, όταν είσαι 3 χρονιές συνεχόμενα πρωταθλητής Ελλάδος και κατακτάς φέτος και το κύπελο Ελλάδος, νομίζω ότι είσαι πατριάρχης πλέον στο ελληνικό βόλεϊ. Με περίσσια ψυχή, με καρδιά λιονταριών πραγματικά, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, κόντρα στην ατμόσφαιρα που ήταν κόκκινη και επικρατούσε μέσα στο γήπεδο, κόντρα στα βρώμικα, αλήτικα, αντιεθνικά συνθήματα από κάποιους κυρίους, από μαθητές μάλλον από τα ΙΕΚ Τσουκαλά που ακούστηκαν μέσα στο κλειστό της Ρόδου, έδωσαν μια ηχηρή καρπαζιά, ένα τρομερό χαστούκι στους υπερόπτες του Ολυμπιακού, σε όλη την οικογένεια την κόκκινη του Ολυμπιακού, και τους στείλανε στο καναβάτσο με νοκάουτ στον 5ο γύρο. Έτσι ακριβώς. Τάσο, η αρχή Βούλγαροι-Βούλγαροι, και σε ποια εποχή που η Μακεδονία αυτή τη στιγμή παίζει, παίζει πρωτεύοντα ρόλο παγκοσμίω. Δηλαδή έχουμε το θέμα το μακεδονικό εδώ πέρα. Και πετά, δηλαδή αυτό που κάνουν είναι εγκληματικό και εις βάρος της ίδιας της, είναι αντιεθνικό αυτό της Ελλάδος. Λες μια επαρχία υποτίθεται της Ελλάδος, ναι, μια περιοχή της Ελλάδος που λέγεται Μακεδονία, και λες τους κατοίκους της Βούλγαρους. Τα ακούν αυτά οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι και ξέρεις τι λένε? Α, δική μας είναι. Το λένε και οι ίδιοι. Αλλά το κράτος κοιμάται. Αυτό γίνεται χρόνια, δεν με παραξένευε αυτό. Πριν 3 χρόνια έγινε ένας τελικός κάτω το 15, ανάμεσα στο γήπεδο του Πλατανιά στα Χανιά, ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό τα παοξάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα Ελλάδος. Η αρχή ήταν Βούλγαροι-Βούλγαροι από τους κριτικούς, από τους Ροδίτες. Κανείς, εκεί κάτω είναι όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το χειρότερο σύνθημα. Εγώ είπα γραμμές πριν μερικά χρόνια. Ναι, να δώσουμε λίγο τις γραμμές. Είναι ανοιχτές. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να παρεύετε εδώ στην εκπομπή, παιδιά, 2310-287-38. Τηλεφωνείτε. 6945-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και οι ντροπαλόλυδες FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Έλα, Γρηγόρη, συγγνώμη, συνδεκόμαστε. Τι να με διακόψεις. Συζητάμε εδώ πέρα, Τάσο. Έλεγες για το K15, για τα παιδιά του K15. Έτσι ακριβώς, Τάσο. Βρίζανε τα παιδάκια το 15. Δεν έχουν νερό και όσοι αυτοί. Παιδάκια. Κατά τα άλλα, φταίει ο Τουρσουνίδης που είπε να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Εσύ κάνεις πατριδογνωσία, ρε, ελληνικό κράτος. Εσύ δίνεις στον κάτοικο, δηλαδή αυτό εδώ, αυτά τα παιδιά. Τι κάνεις? Το τελικό του 2001, όταν πήραμε τον κύπελο μέσα στη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό, δεν ήμουνα σε εκείνο το παιχνίδι. Στο 2-4. Ναι, λοιπόν. Με Κασναφέρη διαιτητή. Σε όλο το μάτς με είπαν τα παιδιά, το λέω καλά, εντάξει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή έπρεπε να, ναι, έπρεπε να σηκωθεί και να φύγει από τον κύπελο. Και να έλεγε, εγώ, σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, είναι τόσο σοβαρό αυτό το ζήτημα. Και ξέρεις γιατί το λένε, Τάσο? Να πω ότι το σύνθημα αυτό δεν το ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί. Ακούστηκε πρώτη φορά στη Λεωφόρο. Πιο χώρια που τα ακούγαμε και, ναι, φαντάρι όταν είμαστε, και σε άλλες εκδηλώσεις που συναντιόταν, ας πούμε, Βορειοελλαδίτες με Νοτιοελλαδίτες. Ναι. Εντάξει, είναι ντροπή. Και νομίζω ότι μέσα στις νομοθεσίες που ανακαλύπτουν κάθε χρόνο και στις τιμωρίες, που τιμωρίες τελικά τρώει μόνο η ομάδα του ΠΑΟΚ, πρέπει να ενταχθεί και αυτή η βομολογία. Σε οποιοδήποτε γήπεδο ακούγεται, να τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών. Να δούμε, να δούμε, θα βρούνε τα πνευμόνια, θα βρούνε την αξιοπρέπεια, τον ανδρισμό, αυτόν τον ανδρισμό που νομίζουν ότι έχουν αυτοί που έχουν χαράδρα από κάτω και φοράνε φουστανίτσες που είναι αυτά τα συνθήματα, να το κάνουνε. Εγώ λέω δεν θα το βρούνε. Θα το χάσουν ξαφνικά. Κατάλαβες? Αλλά είναι και φταίει και η ΚΕΔ, φταίει και η ΕΠΟ. Πρέπει να δώσετε ρητή εντολή στον οποιοδήποτε διαιτητεύει έναν αγώνα και ακουστεί αυτό το σύνθημα, μία προειδοποίηση. Στη δεύτερη φορά διακοπή το μάτς κατά των φιλάθλων που λένε τη λέξη Βούλγαροι. Να σε δω μετά, έχεις το πνευμόνι να το κάνεις.
Το θέμα δεν είναι. Αλλά ναι, είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν... Ή υπάρχουν νόμοι και οι τιμωρίες ισχύουν για μερικούς από τη μέρα. Θα σου πει η ομάδα μπορεί να μου κάνει προβοκάτσια ο άλλος και βάλει πέντε άτομα και φωνάξουν βούλγα. Άρα και, δεν, και, ή το θέμα... και το ρολό τότε να... που πέταξε να πούμε ο άλλος από να... τη θύρα 1. Είναι, από τη θύρα 3 είναι προβοκάτσια. Αυτό το λέγανε, το ξεκινήσαν τότε, γιατί οι Βούλγαροι τότε είχαν κάνει εγκλήματα εδώ στη Μακεδονία. Κατεβαίναν οι κομιτατζίδες και για να μας πονέσει εμάς, σαν Μακεδόνες, που τα υποστήκαμε, μας λέγανε Βούλγαρους. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό το θέμα είναι θέμα τακτικής. Καλησπέρα. Όλα, πρώτα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τάσο. Έλα, φίλε. Εδώ. Να σου πω κάτι. Το όνομά σου πες μας. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Με αγάπη απ' τη Ρόδο. Καλώς τα παλικάρια μας. Βαγγέλης είσαι. Εγώ. Γεια σου, ρε γιγάντα. Πού είστε στο σύνδεσμο? Όχι, έξω. Πρέπει να είστε ψιλοψόφιοι όλοι, γιατί είδα και τον Αποστόλη σε μια φωτογραφία. Δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Ο Αποστόλης πέθανε. Ναι, είναι σαν να δούλεψε η οικοδομή κανένα δίμηνο χωρίς ύπνο. Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε μας λίγο κλίμα. Καταρχήν, πες μας τι έγινε με τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όλοι πήραν προσκλήσεις εκτός από εμάς. Δηλαδή, πήγατε σαν σύνδεσμος και σας είπανε τι? Εμείς Δευτέρα το πρωί πήγαμε εδώ στα γραφεία του το ΠΑΟΚ, που λένε πώς λέγεται. Ναι. Είπαμε να πάρουμε προσκλήσεις. Ναι. Όχι σαν σύνδεσμος. Ναι. Ατομικά, όπως είπανε. Μάλιστα. 9.30 ώρα και μας είπαν είναι sold out. Δευτέρα, 9.30 ώρα το πρωί. Ναι, ρε, είχε κανονίσει. Και πώς είπε την άλλη μέρα ο υπεύθυνος της διοργάνωσης να σας δώσω 100 εισιτήρια, αφού είχε sold out? Πόσες ανακοινώσεις έβγαλε το ΤΑΠ το δικό μας? Ορίστε. Άμα μπαίναμε, την άλλη μέρα μας είπε να μας δώσει. Ναι. Γιατί υπήρχαν. Mm-hmm. Υπήρχαν. Υπήρχε εντολή όταν πήγατε εσείς, γιατί σας ξέρουν προφανώς και ζητήσατε προσκλήσεις. Υπήρχε εντολή να σας πούνε ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις, ότι έχουν δοθεί. Και οι προσκλήσεις είχαν δοθεί εκεί που ξέρουμε όλοι, εκεί που είδαμε όλοι τα έξω καλά να είναι μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Παντού. Ναι. Μέσα στο γήπεδο. Και φίλοι του Παναθηναϊκού και φίλοι του Ηρακλή ήταν χθες. Μετά μας είπαν βέβαια να μας δώσουν προσκλήσεις. Ναι. Αλλά ήταν αργά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Τέλειωσε αυτό. Δώσ' μας λίγο τώρα σήμερα εικόνα μέσα από το γήπεδο. Γιατί εμείς σας βλέπαμε εκεί απέναντι από το πεταλάκι. Το τρελό πανηγύρι που είχατε. Εχθές οι γάβροι τα φωνάζανε Βούλγαρους, μας λέγανε Βούλγαρους, ναι, και ναι, μας χτίζανε. Όλο το γήπεδο υποστήριζε τον ΠΑΟΚ. Το ξέρω, μάλιστα. το είδαμε αυτό. Ναι. Εμείς μείναμε άγαλμα εδώ, φίλε Βαγγέλη, όταν άνοιξα την τηλεόραση και βλέπω τους γάβρους, λέω πού είναι οι δικοί μας. Γιατί έχετε παρουσία σε όλα τα ματς μπάσκετ εκεί κάτω. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδος όποτε κατεβαίνει. Λέω ναι, κάτι πάνε. Έγινε. Λέω μήπως έγιναν επεισόδια, τίποτα. Δεν ανέφερε. Είχα ακούσει το ρεπορτάζ. Λέω έγινε λαμογιά εδώ πέρα. Τελείωσε. Τα εισιτήρια τα εξαφάνισε ο Ολυμπιακός υπογείος. Θα σας πω εγώ. Με τη σωστή τακτική. Εκεί κάτω είναι μεταξύ μας μεταξά. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Όλοι γνωριζόμαστε εδώ πέρα. Α, μπράβο. Εντάξει. Έγινε η δουλειά σου. Λέει τα παόκια έξω. Θα είπανε και το δήμαρχό σας, κοίτα, άμα έρθουν τα παόκια θα γίνουν επεισόδια και θα δυσμιβηστεί η Ρόδος και όλο το Ταλαβέρι. Και ψήσαν το δήμαρχο και τελευταία στιγμή σας λέει πάρτε κανένα ξεροκόμματο, έτσι. Αυτό ναι, έγινε. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι έγινε. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Τη φάγανε ωραία όμως γλυκά και πήγανε για ύπνο. Δεν πειράζει. Σήμερα είχαμε μια κερκίδα, ήμασταν 100 άτομα και κάτι. Σας έβλεπε όλη η Ελλάδα, γουστάραμε. Πήραμε το κιταλάκι. Μπράβο και για το πανό για τον Άσο που βάλατε. Δεν μου λες, εσύ είπες στον αρχηγό να έρθει να το πάρει στην απονομή, το πανό? Μας κοιτούσε ο Παντακίδης και ναι, δεν είπα μας. Ναι. Και μας έκανε κίνηση ο Παντακίδης, λέει το πανό. Και λέμε, έλα πάρτο. Ο Παντακίδης το ζήτησε να το πάρει το πανό, ε? Ναι, ο Παντακίδης. Μπράβο, ρε, το παλικάρι. Μπράβο, το ανέβασε πάνω στο βάθρο. Και όταν το πήρε το πανό και το πήγε στο βάθρο,
δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, κάποιος από εκεί, από την ΕΟΠΕ, δεν ξέρω πού ήταν, θα σε γελάσω, είπε να μην ανεβεί. Ήθελε να το διώξει. Καλαξεσηκώθηκε ο κόσμος όλος, όλος. Ναι, την ώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν το θυμάσαι, την ώρα που το πανό το πήρε ο Παντακίδης και όταν έβασε στους παίκτες του ΠΑΟΚ στο Βάθρο, υπήρξαν αποδοκιμασίες από την πλευρά του Ηρακλή? Όχι. Γιατί κάποια, όχι. Κάποιες αποδοκιμασίες άκουσα. Όχι, 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 όχι. Ήταν έγινε η φάση με αυτόν πέρα τον τύπο που σου λέω. Α, αυτό είναι από την Ομοσπονδία. Όχι, είχε περίπου 10 γριές μέσα. Ναι. Και την πρώτη φορά που φωνάξαμε εμείς να σωθείς, για πάντα παροξείς, χειροκροτήσαμε. Να μην χειροκροτήσαμε. Α, μετά εντάξει, φωνάξαμε να πάρει οι Τούρκοι και τέτοια τα σχετικά τους. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πονέφανε. Τέλος πάντων. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η κούπα στον πύργο του Λευκού αύριο το απόγευμα θα έρθουν τα παλικάρια να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και νομίζω... Έχει γρίες μεγάλη ανθρώπινη. Βαγγέλη, μη χαρακτηρίζεσαι παρακαλώ. Έτσι, έχουμε λίγο θέμα, εντάξει. Ναι, συγγνώμη. Έχουμε λίγο θέμα. Έγινε, Βαγγέλη. Έγινε, θα σου λέει, έγινε. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παλικάρια εκεί στο σύνδεσμο. Και να ξέρεις ότι σας χειροκρότησε όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια σήμερα. Σας καμαρώσαμε και σας χειροκροτήσαμε και νιώσαμε μεγάλη περηφάνεια που ήσασταν εκεί πέρα κάτω παρόν και δώσατε βροντερό παρόν και δυναμική παρουσία με φοβερά ζητήματα και φοβερό παλμό. Μπράβο σας, Λεβέντες. Μπράβο σας. Παντού υπάρχει ο ΠΑΟΚ, παντού υπάρχει. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε γεροί. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια, για χαρά. Να μας συγχωρέσει ο επόμενος. Εντάξει, καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Παντού υπάρχει ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Έτσι, γεια σου και σένα. Τα κεφάλια μας πάντα γεμάτα από ξύδια και ναρκωτικά. Λοιπόν, Βοστόνη. Βοστόνη. Γεια σου, γίγαντα. Ναρκωτικά, όχι, εντάξει. Έλα, μαλακά, μαλακά. Α, μαλακά. Είναι 4 το μεσημέρι, μαλακά. Έτσι, τώρα θα γίνουν και νόμιμα για ιατρική χρήση. Πολύ μαλακά. Μπορείς, για μάλιστα. Ιατρική ρετάσο, για ψυχαγωγική. Ναι, έτσι, μάλιστα. Έτσι. Τα κεφάλια μας πάντα γεμάτα. Και να σου πω κάτι, και εμείς που είμαστε μακριά, αγαπάμε λίγο περισσότερο τον ΠΑΟΚ, γιατί μας λείπει λίγο περισσότερο. Έτσι. Και κάθε κούπα είναι κούπα, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θύμασέ μας το όνομα σου. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Από επανομή κατάγομαι, αλλά λείπω πολλά. Καιρό είχα να σε ακούσω. Ναι, ναι. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε να τα πούμε, ναι, όντως. Στην ουσία αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε κούπα είναι κούπα. Για την ηλικιωμένη συμπολίτησα, εντάξει, υπάρχει μια συμπάθεια από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Πάντα υπήρχε. Αφού αλλά είμαστε πονόψυχοι. Είμαστε πονόψυχοι, αυτές δεν είναι πονόψυχες όμως. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Και να σου πω κάτι, επειδή ο ΠΑΟΚ παραμένει μεγάλος, εγώ από παιδί ένιωθα ότι δεν είχα ανταγωνισμό όταν έπαιζα με τη γιαγιά. Τους έβλεπα με μια αλφα συμπάθεια. Όχι, θα κοίτα, φτάσω... άκου να δεις Γιάννη, άκου να δεις τι γινόταν. Πες μου. Εμείς όταν είχε μεγάλα παιχνίδια ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, είτε ήταν με Ολυμπιακό, είτε ήταν με Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ από κάτω, το γήπεδο γέμιζε από εμάς κυρίως, Ηρακλειδείς φυσικά κάποιοι που ήταν, και Αριανούς. Και το Καφτατζόγλιο έβλεπε 45.000 να γιουχάρουν τον Ολυμπιακό. Ήτανε εγώ δηλαδή, θυμάμαι... εδώ μιλάμε ότι το 82, 10 μέρες πριν φύγω, ας πούμε Φαντάρος, θυμάμαι γίνανε έκτροπα στο κέντρο. Είχαν έρθει με τρένο οπαδοί του Παναθηναϊκού, παίζανε με Ηράκλη και οι παοξίδες ήταν μέσα στους δρόμους και γινότανε, μιλάμε, μακελιό, με εκδρομή του Παναθηναϊκού. Εγώ είχε... θα σου πω, εγώ επειδή είμαι... Δηλαδή εμείς τους βοηθούσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή μαθαίνω ότι τέτοιοι χτυπάνε ενέδρες, κόλπα. Εντάξει, σχώρισαν πάρα πολύ εκεί πέρα μέσα. Γιατί εγώ θυμάμαι και από παλιά. Δεν είχαμε θέμα με τους Ηρακλείδες. Δεν είχαμε κανένα. Εμείς πηγαίναμε σουλό στο Καφτατζόγλιο και τους κάναμε και να το ενισχύσω αυτό. Γιατί και οι Ηρακλείδες δεν ερχόταν στην Τούμπα. Ναι. Να πω κάτι κάθε όμως, χρόνο. Έλα, Γιάννη, για το Καφτατζόγλιο θέλω να πω. Ναι. Ότι εγώ με τα παιδιά από το Κορδελιό έχω πάει κανονικά σαν ΠΑΟΚτζής, όχι με διακριτικά του ΠΑΟΚ, ναι. Με την ανοχή από τη συμπολίτησα για να δούμε το μάτσο με το Βάζελο το 2006. Μάλιστα. Έτσι, και επίσης φίλοι μου Ηρακλειδείς, εμένα και άλλους 4 φίλους ΠΑΟΚτζίδες μας έχουν βάλει κανονικά μέσα και έχουμε δει το μάτσο με τον Γκέι. Την επόμενη σεζόν. Δηλαδή δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω και δεν έχω λόγο να τους δω. Ούτε να τους φοβηθώ στο face to face, ούτε να με απειλήσουν σαν ύπαρξη ποδοσφαιρικά, αλλά είναι κακό για αυτούς.
το να δημιουργούν εμπάθειες. Αυτό νομίζω. Ένας τελικός κυπέλλου βόλεϊ ήταν. Μόνο ποιος εκτιμάει το βόλεϊ στην τελική. Τι κάνουν αυτοί. Η μόνη ιστορία που μένει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι ότι μια ομάδα της πήρε έναν τίτλο. Και αυτοί το αμαύρωσαν σε ένα βαθμό σήμερα. Ξύπνησα και μου το είπαν δηλαδή και λέω αν είναι δυνατόν. Εντάξει, διαφωνείτε πουθενά, τα λέω λάθος. Όχι, όχι, καλά τα λες, αλλά για να τα λέμε όλα. Και ο Ηρακλής ήταν μεγάλη δύναμη παλαιότερα στο Βόλο. Δεν αντιλέγω, έχω δει Champions League τη γιαγιά. Έτσι. Μην χαρακτηρίζετε, ναι, 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 μη χαρακτηρίζετε εσείς. Έχουμε θέμα, σας λέω. Μην χαρακτηρίζετε. Καλά, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Δηλαδή έχει και ξεκύπελα ο Ηρακλής, έτσι. Έχει και πόσα πρωταθλήματα. Εντάξει, για να τα λέμε και όλα, έτσι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Για το Βόλο δεν μπορεί να. Τάσο, να πούμε ότι είναι ασήμαντη. Έτσι. Τώρα για αλλού, εντάξει. Τάσο να γίνω λίγο 12 χρονών για να σου πω ότι να γίνεις 9. Όταν ξανανεύει να παίζει τελευταίο μάτι στην Τούμπα. Άντε φύγε ρε. Φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια σου. Μα αντίπαλος μας αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο, είναι το κατεστημένο των Αθηνών. Το έχουμε πει χρόνια, το πρώην ΠΟΚ, το οποίο έχει ξαναεπανιδρυθεί, χωρίς να είναι στα χαρτιά βέβαια. Εγώ τους θέλω και τους μπλε και τους κίτρινους όταν θα είναι δυνατοί. Όταν θα είναι δυνατοί τους θέλω. Όχι όταν δεν υπάρχουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ναι. Πάμε στον μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Πολύ καθαρά. Ναι. Γιώργος λέγομαι, από Περιστέρι, από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργο. Τρελός Παοκτζής. Πρώτη φορά σας ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλώς όρισες. Να είσαι καλά ρε φίλε. Εδώ αρρώστια με τον ΠΑΟΚ, τσακώνομαι με όλους εδώ. Εντάξει, να κάνουμε κατά με τις θερμοπύλες. Μια ζωή μόνο στο σχολείο στο Περιστέρι, μόνο στη γειτονιά εδώ. Σε ρέος είναι η καταγωγή μου. Έχει πολλά ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ στο Περιστέρι. Πριν κανένα δίμηνο κατέβηκα στη Χαβούζα, είναι η κουμπάρα μου εκεί μένει. Και να ξέρεις, βρήκα πολύ πράγμα κάτω. Υπάρχουμε διάσπαρτοι, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Τέλος πάντων, τσακώνομαι στη δουλειά. Αυτά παντού για τον ΠΑΟΚ. Έχουν φαγωθεί με το Σαββίδι από τότε που ανέλαβε. Φυσικά η πιο αλητία είναι με τους Ολυμπιακούς. Είναι φάρα. Γι' αυτό βλέπετε και σε αυτό. Μας αρρωστήσανε, μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά μέχρι και η πίεση μου έχει ανεβεί. Έχω πρόβλημα τώρα. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ 2 τελείωσε. Σε πιστεύω. Βλέπω στους γιατρούς. Συγγνώμη, Χρήστος είπαμε. Γιώργος, Γιώργο, να σου πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που. Εγώ σε εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό ήμασταν κάτω από χιόνι. Με μείον τόσο βαθμό. 35.000 κόσμος, ο οποίος κόσμος δεν αποζημιώθηκε ποτέ. Ούτε το εισιτήριό του, ούτε. Άλλοι ήρθαν από την Κοζάνη, από τα Γιάννη. Ο Κουμπάρος ήρθε από τη Μελβούνη, από την Αυστραλία. Έκανε 5.000 δολάρια τέτοια. Δεν σεβαστήκανε τίποτα. Τίποτα. Ο κόσμος δεν αποζημιώθηκε ποτέ. Από Γερμανία. Σε ποιο κράτος δεν θα γίνει. Να το δώσουν πίσω τα εισιτήρια. Αφού βγάλατε τελική απόφαση. Έχω το τελευταίο πρωτάθλημα πανηγύρισα το 85. Και το περίμενα πώς και πώς ρε παιδιά αυτό. Και έχω αρρωστήσει. Κάτσε, δεν τέλειωσα ακόμα. Γιώργο, περίμενε. Ωραία. Περίμενε, υπάρχει μια απόφαση ακόμα. Περιμένετε. Ξέρεις τι γίνεται, Τάσο. Περιμένετε να βγει απόφαση, παιδιά. Και οι αξίδες δεν τρέπονται. Δηλαδή που τσακώνονται. Περιμένετε, δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Ναι, περιμένετε να βγει η απόφαση. Το δίκαιο είναι με το μέρος του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Αν υπάρξει δικαιοσύνη και αν κρίνουν αρσενικά, πρέπει να τιμωρηθεί με επαιτειότητα η ΑΕΚ, να τιμωρηθεί ο Ιβάν Σαββίδης για την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και να επιστραφεί η νίκη στον ΠΑΟΚ και να αφαιρεθούν οι βαθμοί από την ΑΕΚ. Φυσικά. Ο Σαββίδης θα τιμωρηθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ τι φταίει. Άλλο λέω. Η επαιτειότητα της ΑΕΚ σημαίνει μείον 10. Ναι, σωστά. Πάρε και τους 3 βαθμούς. Αφού στο βίντεο δείχνει καθαρά. Πάρε και τους 3 βαθμούς της νικής με 3-0. Βγάλε και τους 3 βαθμούς. Περίμενε, ρε. Βγάλε και τους 3 βαθμούς της ΑΕΚ έξω. Εννοείται, και έλα ναι. Να κάνουμε την προστοαφαίρεση μετά. Έτσι. Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό είναι το σωστό. Για όμως, γιατί για τον ΠΑΟΚ θα γίνει. Μια ζωή μας αφήνει. Είπα, αν υπάρχει δικαιοσύνη, Γιώργο, είπα. Η δικαιοσύνη είναι με το μέρος του ΠΑΟΚ το δίκαιο. Επαναλαμβάνω, το μόνο μεμπτό και επιλήψιμο είναι το λάθος που κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, που δεν είναι για μένα τόσο λάθος, γιατί γλίτωσε πολλά ΠΑΟΞΑΚΙ από την Μπουζού. Εννοείται, θα μπαίνουν όλοι μέσα. Και εγώ θα μπαίνω μέσα. Θα είχα τρελαθεί, θα έπαιρνα μέσα. Τιμωρήστε τον λοιπόν για την παράνομη εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και δώστε την υπαιτειότητα στην ΑΕΚ, η οποία δίλιασε μετά από διαταγή που σφυρίζει, το δείχνει το βίντεο ο κύριος Κομίνης, να βγει στον αγωνιστικό χώρο να παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να κρίνει
Μα και εγώ τσακώνω ψυχή. Υπήρχε περίπτωση η Νέα Φιλαδέλφια, Λεωφόρο Καρασκάκη, να σφυρίξει γκολ και μετά το πάρει πίσω. Θα το λιτσάρατε. Πού να γίνει ο Καραϊσκάκη. Σε ρωτάω, ρε φίλε. Αν γινόταν αυτό ο Καραϊσκάκη, κρινότανε πρωτάθλημα. Θα τολμούσε ο Κομίνης και ο κάθε Κομίνης να ακυρώσει γκολ. Και τι, να πάει στη σέντρα και ο επόπτης και ο διαιτητής και να, να πάνε οι παίκτες στη ΣΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκη. Θα τους είχαν πιάσει φουσκωτή και θα τους βγάζαν τα κεφάλια. Παιδιά, όμως, θα τους ξεριζώναν τα κεφάλια εκεί κάτω. Ξέρετε, εδώ εκεί είχα, άκου να δεις. Δημοσιογράφοι, απαγάγονται δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι συμμορία. Όποιος τολμήσει να μιλήσει για τον Ολυμπιακό, πέφτει ξύλο. Στην Αθήνα βάζουν δεν βόμβες. Υπάρχει αντικειμενική πληροφόρηση. Εδώ παιδιά είναι φόβος και τρόμος. Υπάρχει, οι δημοσιογράφοι και με την ΑΕΚ. Φοβούνται στην φοβούνται. Αθήνα. Φοβούνται. Αν πούνε κάτι για το Μαρινάκι, θα τους τσιμετάρουν, λέει. Έτσι, έτσι. Φοβούνται, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Απαγάγονται τι γίνεται. Το να πάρουμε, το... Τι θέλετε ρε, να πάρουμε τα όπλα ρε. Φυγήκε παιδιά και κάτι αυτό, οποιοσδήποτε έρχεται πάνω Μακεδονία, να ξέρετε σε οποιαδήποτε στιγμή και να ανεβριάσει, Αθηναίοι όλοι αυτοί μας λένε Βουλγάρους. Εγώ έχω πλακωθεί στο ξύλο πόσες φορές εδώ. Ναι. Είναι αλήθεια. Ενώ λέει ωραία Θεσσαλονίκη, ωραία Μακεδονία, άμα ανεβριάσει έναν οπαδό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚτζή, Ολυμπιακό, ναι, μας λένε Βουλγάρους. Εντάξει, ναι. Να το ξέρετε. Εγώ το μόνο που θέλω ένα τελευταίο να πω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς Μακεδόνες συντοπίτες είναι αθηναϊκές ομάδες. Ναι, εντάξει, καλά. Γενίτσαροι πήγανε πάντα. Αυτό ρε παιδιά, πώς γίνεται ρε παιδιά. Γενίτσαροι ήταν από το Βυζάντιο ακόμα. Παίρνανε τα μωρά, ξέρεις τότε, αλλά τότε γινόταν δια της βίας. Οι γενίτσαροι σημερινοί είναι για το χρήμα. Υπάρχουν σωστό κάποιοι ποδοσφαιριστές στους συντοπίτες εδώ πέρα που γίνανε ναι πρώτη φίρμα στην Άγκη μας, ο Πέτσι Τσαμπουκάς. Επειδή το γνωρίζω και προσωπικό, ναι, εγώ άμα το δω αυτόν τον άνθρωπο θα το φτύσω. Μπροστά θα τον πω τροπή σου ρε. Πούλησε στη Μακεδονία ρε αλήτη. Έτσι ακριβώς. Τροπή σου ρε. Αύριο μεθαύριο εδώ θα αρκεφίσεις τα κόκαλά σου. Έλατε, έλατε. Εδώ θα βγάλεις τη σύνταξη. Θα έχεις τα μούτρα να πας στο καφενείο ρε αλήτη εκεί στην Ηλιούπολη που είναι το πατρικό σου. Συμφωνώ. Γιατί ξέρω και τον πατρικό του μπήκα μέσα εγώ. Όταν έπαιζε με τον συντοπίτη. Κοίτα να τον πάρουμε εμείς και τρέχαμε το Βουλινό. Τέλος πάντων. Και αυτός έχει γίνει το μεγαλύτερο σκυλί του γατούλη να πούμε. Με κατάλαβες. Το μεγαλύτερο ρε. Τον είδε στην Τούμπα τι έκανε. Γίνεται μια φάση μπροστά στον πάγκο με τη ΣΑΕΚ και ορμάνε 10 φουσκωτοί να χτυπήσουν το μάτος. Το έχεις δει στην τηλεόραση αυτό τι έχει γίνει. Ναι, 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 ναι. Πού μες στην Τούμπα ξέρεις γιατί. Σου λέει σήμερα οι παοξίδες θα είναι κότες, κανονίστε. Γιατί τους την έχουν στημένη. Και ψάχναν ευκαιρία, βέβαια μας τη φέραν αλλιώς. Τέλος πάντων, φίλε μου. Έγινε παιδιά. Έγινε. Να είστε καλά. Πάω για πάντα. Πάω και σε αρρώστια. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Γεωργή. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, λίγο δυνατά. Το Τάσο θα ήθελα. Έλα, φίλε. Τι πρόβλημα έχεις με τον Ηρακλή, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, τι σε πείραξε από αυτό που είπα. Γιατί. Τι σε πείραξε από τα λεγόμενά μου. Γιατί μου μιλάς κάπως άσχημα. Δηλαδή, είναι πιο συγκεκριμένος, τι σε πείραξε, σε ρωτάω. Καλησπέρα, θέλω να πω πρώτα απ' όλα. Γεια σου, καλησπέρα. Σάκης από δράμα, φουλ παοκάρα. Γεια σου, ρε Σάκη. Σε καταλάβαμε, ρε Σάκη, δεν τρώμε. Γεια σου, ρε Σάκη. Εδώ δεν παίρνουν άλλοι τη λαμπούνα, να ξέρεις. Καλά, ρε Σάκη. Η μικρή ακούγεται από μέσα, το μικρό ποιο είναι. Η μικρή είναι, με έχει φάει το κεφάλι να πει παοκάρα, παοκάρα, μην ξάνεις. Να τη χαίρεσε την κούκλα. Τι κάνετε, πώς περνάτε. Εδώ παρέτσα. Δόξα τον Πανάγαθο. Καλά κάνετε. Μας έδωσαν μια χαρά σήμερα τα παλικάρια, έτσι το βουλώσανε κάτω τα παλικάρια, γιατί οι Βούργαροι ξέρουν πως εκτιμάνε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Πολύ ρε φίλε έτσι μου τις πάει, γιατί όταν η γιαγιά μου ήταν επικατοχή Βουργάρικα, στη Βουργαρία, τι βιάζανε, τι κάνανε. Ξέρουμε. Όχι, γι' αυτό το κάνουν οι αλήτες. Το ξεκινήσαν δηλαδή τότε, είναι... γιατί οι Βούλγαροι στη Μακεδονία έχουν κάνει εγκλήματα. Οι κομιτατζίδες και διάφοροι μπαίναν στα χωριά, ρημάζαν, βιάζανε, κλέβανε. Και για να μας φωνέσουνε, μας λέγανε τότε. Δεκαετία του 50 και ξεκίνησε τη Λεωφόρο αυτό. Να το ξέρεις. Παναδημαϊκή, Βούλγαροι. Και το κολλήσαν ο ένα με το...
Έχω ακούσει τώρα τη συνομιλία σου και έτσι ήθελα να ολοκληρώσεις λίγο για αυτό το θέμα, γι' αυτό καθυστέρησα να πάρω τηλέφωνο. Ρε, εσύ είναι αμαρτία, δηλαδή τι πρέπει να βγούμε στον δρόμο, στο δρόμο τα νεολούμε, τι είσαι Παναθηναϊκός, φάπα. Δεν είναι έτσι. Όχι, πρέπει να βρούμε μια λογική, έτσι. Ας κόψουν και αυτή την καραμέλα, γιατί άμα μας βγουν μπροστά τους, κρίμα. Κρίμα, δεν είμαστε ό,τι να είναι. Μας έχουν φάει με αυτή τη βουργαρία. Εγώ σαν Σάκης, ειλικρινά, αν μου δοθεί η ευκαιρία και μου πει ο άλλος και τον καταλάβω ότι είμαι Ολυμπιακός, θα του κάνω μπάλα του πινκ πονγκ. Και ο Τάσος ξέρει τι παλικάρι είμαι, με ξέρει. Με έχει δει στο προφίλ. Όχι για να είμαι έτσι, αλλά ειλικρινά σου λέω, στην κόρη μου θα του κάνω μπάλα του πινκ πονγκ. Γιατί να με λέει βούργαρο. Γιατί είναι κομπλεξικός, δε φίλε, γιατί σε ζηλεύει, ρε Σάκη. Σε ζηλεύει, γιατί... ξέρεις τι ζηλεύει. Ζηλεύει το φιλότιμό σου. Ζηλεύει την αρσενικότητα που έχεις επάνω σου. Όχι, συγγνώμη. Ζηλεύει τον τόπο που ζεις. Ξέρεις, ζηλεύει. Ζηλεύει επειδή είμαι φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ και επειδή η ΠΑΟΚΑΡΑ μου πάει καλά, κοιτάει να με κόψει, και όπως με έκοψε για ένα κολόκαρτο, με συγχωρείς. Για ένα κολόκαρτο με έχει κάνει 3 βαθμούς. Ήρθε και η ΑΕΚ. Η Χάρτιν, η ΑΕΚ, ποια η ΑΕΚ, τι να πω, δηλαδή, αμαρτία. Ποια ΑΕΚ, αυτή ρε φίλε που χρέωσε 200 τόσα εκατομμύρια ευρώ την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, έπεσε στη ΓΑΜΑ, ανέβηκε με άλλο αφημί, με την ίδια επωνυμία, ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως. Πήρε ένα κύπελο χάρτινο, ήθελε να πάρει δεύτερο και τώρα θέλει και τον ντάμπλ. Που αν χρωστούσε ο ΠΑΟΚ 230 εκατομμύρια, όχι την Τούμπα και το Παλατάκι, θα μας παίρνανε. Θα μας παίρνανε και το μνήμα του παππού μας, οι Αθηναίοι. Να το ξέρετε. Το ίδιο έγινε και επί Κοσχοτά. Πέσανε κυβερνήσεις. Όχι, λέει, να πληρώσετε τον Ολυμπιακό. Το κατάλαβες. Κατάλαβα. Γι' αυτό εδώ πέρα μια ζωή ραγιαδισμός και ντροπή τους. Το λέω πάντα εκεί κάτω, μόνο με τους άθλιους. Μία λέξη υπάρχει για εκεί κάτω. Είστε άθλιοι, ρε. Καθίστε και δέστε την ιστορία, τίποτα άλλο. Μα εμάς μας θεωρούν βλάκους, τσομπάνιδες, χωριάτες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι δύο. Ενώ εμείς, συγγνώμη λίγο, ενώ εμείς είμαστε οι πιο κόσμοι, να το ξέρετε. Εμείς είμαστε οι... Δεν γίνεται, δηλαδή, να πέφτουμε στο επίπεδο τους. Όχι, και στο τελικό να πάμε. Ναι, και εγώ ψάχνω εισιτήριο τώρα. Και θα πάω. Θα πάω, έτσι. Αν μπορώ να πάρω και την κόρη μου, θα την πάρω και την κόρη μου μαζί μου. Αλλά... Δεν θα φοβηθώ εγώ επειδή θα πάω κάτω, όχι, γιατί είμαι αρσενικός. Αυτοί φοβούνται να έρθουν, γιατί όχι, δεν έρχονται να κάνουν το τελικό μια φορά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά πώς, για ο ΠΑΟΚ είναι πληγωμένος, ο ΠΑΟΚ είναι έτσι, αυτός θα βάλει λεφτά. Τα πρόβατα, με συγχωρείτε, για τους ΠΑΟΚΣΕΡΟΥ, να μην με κατηγορήσουν, θα βάλουν το κατοστάρικο το ένα το άλλο και θα φύγουν Αθήνα. Και τι, και στη Λαμία θα μας κάνουν μπλόκο. Και το ένα και το άλλο. Θα το δείτε ότι δεν θα έχει. Για μένα, είπα, επειδή δεν έχει τελεσιδικήσει, νομίζω Τάσο, η έδρα του τελικού. Έτσι δεν είναι. Αυτή λένε. Λοιπόν, αυτή λένε δεν έχει τελεσιδικήσει. Περίμενα ακόμα. Δεν πρέπει εγώ προσωπικά, επειδή έχω δει την ιστορία από γεννησιμιού μου και την βγάζω φιλμ μπροστά στα μάτια μου, ούτε με σφαίρες ο ΠΑΟΚ να δεχθεί να γίνει το τελικός στο ΑΚΑ. Ούτε με σφαίρες έγινε η περσινή προβοκάτσια. Αφήσαν οι αστυνομικοί εκεί πέρα αφύλακτο εκείνη την πεζογέφυρα. Και εκείνα τα επεισόδια, γιατί αν δεν γινόταν εκεί, θα είχε τελειώσει ο τελικός όλα. Ούτε βαθμοί θα φερούταν, ούτε τίποτε. Ούτε φτάνε, και για να πούν του χρόνου, κοίτα, στο Βόλο είναι, κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων. Καταλάβες. Και τι θα κάνετε, ελάτε στο ΆΚΑ, γιατί είναι ασφαλές. Υπάρχει όμως και το Καφτατζόγλιο. Και κάτι ήθελα να πω γι' αυτό. Γιατί τις τελευταίες μέρες ακούω και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της πόλης μας και παλιά παοξάκια κιόλας και δεν το πίστευα. Και μου λέει, το Καφτατζόγλιο δεν είναι ασφαλές. Γιατί ρε δεν είναι ασφαλές? Που θα έρθει ο γάβρος, ο αεξής από το περιφερειακό 5 μέτρα για να αγγίζει στον κήπεδο. Εκεί γιατί, πέρα... είναι,
Γιατί δεν είναι ασφαλής, στην Καβάλα δεν πήγαν. Όχι, Σάκη, αυτό που λέει ο Γρηγόρης έχει μεγάλη σημασία. Πρόσεξε τι σου λέω. Μην το περνάς ντούκου. Πέρσι βγάλαμε το λαγό από την τρύπα και το πιάσαμε. Ναι. Έχουμε παίξει 100 τελικούς στη γαβούζα τους και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σε εκείνο το κολογίπεδο. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Σε πόσους τελικούς έχω δει εκεί μέσα. 83, 85, ξανά 14. Κανέναν εκεί μέσα. Γιατί να μην έρθουν αυτοί επάνω. Γιατί να μην μοιράσουμε στη μέση. Να δουν πάλι στο Βόλο. Κάτσε να βάλουμε και ένα ακόμα φίλο στο γραμμή που περιμένει. Καλό βράδυ. Έγινε, Σάκη. Περίμενε, Τάσο. Έλα. Άκου να πει λίγο η κόρη μου τι θέλει. Ναι, αγόρι μου. Έλα. Back on it. Κοριτσάρα μου όμορφη. Κουκλίτσα μου καλή. Γεια σου ρε γίγαντα. Να το χαίρεσαι τα αστέρι σου. Καλησπέρα φίλε στο επόμενο. Γεια σου παιδιά. Γεια σου και εσένα. Και εγώ συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στο βόλεϊ. Και έχουμε και το πρωτάθλημα φυσικά θα το πάρουμε και εκεί. Γιατί βλέπω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τελικά όσο μεγάλος όσο περιμέναν κάποιοι. Αρχίζει και μικραίνει στην ομάδα στο βόλεϊ. Κοίταξε το κόλπο, το ξέρεις τι γίνεται κάθε χρόνο. Ας κερδίζουν στην κανονική περίοδο και στα play-off έρχεται η ΦΑΠΑ. Μπράβο. Απλά παιδιά... η ΦΑΠΑ η φετινή άρχισε από νωρίς. Κατάλαβες. Για εξωτερικό μέσο. Από πού παίρνεις, από πού. Θα σου πω. Με πειράζει που ένα... Περίμενα βασικά ένα Σαββατοκύριακο να χαρώ, να κάνω και με έχουν ξενερώσει αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι καταστροφή του ποδοσφαίρου, γιατί θεωρώ ότι αυτά που γίνονται είναι γελία. Και προσπαθούν να ρίξουν τα πάντα, το ότι φταίει για το ποδόσφαιρο, φταίει ο χουλικισμός και αυτά, φταίνε αυτοί που το διοικούν το ποδόσφαιρο. Και προσπαθούν όλα να τα ρίξουν κάτω από το πατάκι. Προσπαθούν ότι άμα κλείσουμε τις κερκίδες και τιμωρήσουμε μια ομάδα με 10 αγωνιστικές, θα τελειώσει η βία. Ξέρεις τι γίνεται φίλε. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που έχω κάνει. Και όπως είπατε, υπήρχαν άτομα τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό. Βέβαια. Γιατί ξέρω πόσο κοστίζει να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια φίλε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν τα λεφτά που έδωσε. Και εγώ θέλει να κάτσω για να δω τι. Και να δω ποιον. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα παιδιά. Έχω ξενερώσει. Με Ολυμπιακό κόμμα και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βασικά και καλά οι φίλοι, η φιλική ομάδα. Κάτσε τώρα τον Παναθηναϊκό. Τον πήρε με ένα Ταϊλανδέζο. Όχι, μα παπάς είναι. Παπάς. Θα σου διαβάσει το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Ταϊλανδέζος και κράζει τον Αλαφούζο, λέει με ξεγέλας. Ναι, παπάς είναι. Μούφα. Ας κάνουν γλέντι κάτω στην Αθήνα. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Αυτοί λένε το σύνθημα. Περίμενα να σε πω. Αυτοί λένε το σύνθημα, πραγματικά το εννοούν, πρωτάθλημα και κύπελο εμείς ικανείς. Κατάλαβες τι σε λέω. Ή εδώ κάτω αυτά τα δύο ή τίποτε. Αυτό το λέμε και εμείς όμως. Με κατάλαβες τι. Εμείς το λέγαμε σαν σύνθημα, αυτοί το κάνουν σαν ωραία, πράξη. Ναι, αυτοί, εδώ και αφού, χρόνια αφού πάνε δεκαετίες. Λοιπόν να το κάνουν σαν πράξη, μπορείς εσύ να το κάνεις πραγματικότητα στο τελικό. Να γίνει να κρέξει το όμορφα ωραία. Και να πάρει ο καθένας αυτό που το αναλογεί. Έτσι. Αφού ξηγέστε έτσι. Και θέλω να δω. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι. Θέλω να δω, παιδιά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει ένα Brexit. Θέλω να δω ποιος θα μείνει από αυτούς τους, κύριε Μελισανίδη, κύριο Κόκαλε, δεν θα πω Μαρινάκη, τέλος πάντων Κόκαλε. Και αυτός είναι πίσω. Αλλά. Είδε την έκρηξη στον ερμό του ρεφόρμα. Να σε πω κάτι. Αυτό με τους Ολυμπιακούς που λέτε, παιδιά, εγώ το 2000. Με 2001 είχα πάει στην Αρμενιστή και είχαμε γνωρίσει κάποιους από τον Πειραιά. Ναι. Και είχαμε καθίσει ένα βράδυ και μας έλεγαν τι κάνανε τότε. Τότε για αυτούς που ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα στο προσκήνιο και που τους κυνηγούσαν, πήγαιναν στο γήπεδο. Δηλαδή μας έλεγαν τρελά πράγματα. Να στη Βουλγαρία ήρθαν διακοπές τα παιδιά. Από τότε παιδιά. Και έλεγα και θυμάμαι το φίλο μου τον έλεγε καλά αρέσει. Πώς μπορείς και το μιλάς αυτόν, ρε. Εγώ δηλαδή. Ναι. Και μου έλεγε εσύ να μάθω να δω τι γίνεται για αυτά. Αλλά παιδιά, εύχομαι να καταστραφούν αυτές οι ομάδες. Βάζω, με έχουν καταστρέψει τα Σαββατοκύριακα στην κυριολεξία. Εύχομαι, επειδή ξέρω ο Σαββίδης δεν είναι κανένας βλάκας, αυτό θα το αλλάξει κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι θα έχουν και μέρες καλύτερες για μας. Θέλω να πονέσουν και να τους τσούξει πολύ περισσότερο από ότι μας πονάει αυτή τη στιγμή. Θα γίνει αυτό, φίλε, είναι θέμα χρόνου, να ξέρεις. Χρειάζεται λίγο πίστοση χρόνου αυτό. Πιστεύω, θα θυμίσω κάτι πριν χρόνια.
Είχαμε κοιμηθεί και είχε βγει η Νέα Δημοκρατία. Το πρωί είχαμε Πασόκ κυβέρνηση. Ναι, ναι. Το θυμάμαστε. Αυτό δεν θυμάμαι. Με τα exit poll και τα λοιπά. Να κοιμηθούν πρωταθλητές και να ξυπνήσουν μείον 4 κάτω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί μείον 4 θα είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ, άμα γίνει η βαθμολογία. Μην το αποκλείς. Μην το αποκλείς. Θα πάθουν έφραγμα. Μην το αποκλείς. Μην το αποκλείς. Να είσαι καλά. Το εύχομαι, παιδιά. Μπας και τους είπαμε, ο Μελισσανίδης, άσε ρε να κάνω τη φιέσα να πάρω και κανένα εισιτήριο, να πούμε. Παιδιά, θα σας πω κάτι άλλο. Κάνουν την κερκίδα, θέλουν να ρωτάσω. Τι γέλα, σταμάτα. Τη Δευτέρα θα παγκύλιπε το σίδερα, είπε, θέλει ο Μελισσανίδης. Εγώ πριν κάνα δύο μήνες που κατέβηκα στη Χαβούζα και πήγα να δω το γήπεδο, είδα Λαμαρίνες όπως έχει το μετρό και ένα κοντάρι με μια σκισμένη σημαία της ΑΕΚ και τίποτα άλλο δεν είχε μέσα. Χορτάρια έχει. Εγώ έτσι όπως το είδα από ένα drone, μικρότερο από του Χαριλάου πρέπει να ναι, είναι. Ναι, δεν είναι. Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια, ευχαριστούμε. Θα σας πω. Ναι. Okay. Για πες, τι είναι. Ναι. Για πες. Ναι. Απλώς ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι πόσο μου λείπει ο ΠΑΟΚ και πόσο ΠΑΟΚ, δεν θα πω, δεν υπάρχει ΠΑΟΚόμετρο, καθένας είναι ΠΑΟΚ, μόνο αυτός ξέρει πόσο ΠΑΟΚ είναι. Απλώς πέρυσι θυμάμαι στο αμάξι και άκουγα τον τελικό και είχε βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ. Ναι. Ρε παιδιά, έχω κάνει 3 παιδιά, έτσι. Δεν έχω κλάψει που γεννήθηκαν. Εντάξει, χάρηκα σαν πατέρας, τρελάθηκα. Ήμουνα στα ουράνια. Που έβαλε τον γκολ, έκλαιγα μέσα στο αμάξι και η γυναίκα με τραβούσε βίντεο και μου λέει, ρε γαϊδούρη, γέννησα 3 παιδιά και δεν έχει γελάσει. Είσαι άρρωστος. Καλά σε είπε. Καλά σε είπε. Τι λέει, κλαίς για τον ΠΑΟΚ, ξέρετε, δεν μου είπε τι πήρε το κύπελο. Καλά σε εξηγεί. Δεν μου λες, από πού μας παίρνεις? Από το Κάνσας παίρνω, ρε παιδιά. Είμαι στο Κάνσας. Μπράβο, ρε γιγάντα. Πώς είναι το όνομά σου? Ναι, ναι. Κωνσταντίνος είμαι, αλλά εντάξει, ΠΑΟΚάκια. Έγινε, ρε Κωνσταντίνε, γιγάντα. Να σε ακούμε, ρε γιγάντα. Να σε ακούμε, ρε κουκλέ, είσαι ωραίος. Γεια σου, ρε κοτσάρι. Γεια σου, αγόρι μου. Από το Κάνσας, ε. Γεια σου Κωνσταντίνη. Είχαμε το Κάζας από Βοστόνη. Ακούει πολλοί κόσμος. Από Αθήνα, από Περιστέρη. Τι πολυτέλεια και αυτή η Ρετάσο. Μπράβο τα παλικάρια μας. Μπράβο. Να ακούσεις και να σχολιάζεις θέματα του ΠΑΟΚ. Πού εμείς εκεί αν τα χρόνια. Χωρίς χαρτί ταμιακής και δάγκωμα στο χείλος, το ΠΑΟΚ δεν κερδίζεται μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να. Αυτό το διαβάζω τώρα. Ματινάδα, στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Ναι. Ωραίο αυτό. Τίποτα. Πρέπει να ανακαλύψουν τίποτα επιστημονικούς μεθόδους και στο βόλεϊ για να μπορούν να μας τιμωρούν και εκεί. Αλλιώς δεν πρόκειται να δουν χαρά στα σκέλια τους. Αλλιώς εσαΐ καρπαζιά. Τάσο, αυτοί που είναι ύποπτοι και θα κυνηγήσουν τέτοια πράγματα πάνε εκεί που υπάρχει το πολύ μέλι. Άκουσαν τι είπε ο κύριος Μελισσανίδης βγαίνοντας από το Ολυμπιακό στάδιο Σπύρος Λούις. Δήλωση, άκουσαν. Τι να πούμε, λέει, και εμάς μας ακύρωσε, λέει, πέρσι στον τελικό, λέει. Καλά, ρε, για τα γκαλάκια μας περνάς, να πούμε. Συγκρίνεις το κύπελο με τους ομίλους του Champions League, που αν δεν βγεις φέτος, δεν θα έχεις απλώς, όχι τον Αραούχο, ούτε το... Με κατάλαβες, τι, όχι κύπελο δεν θα χτίσετε. Παρακαλάτε να πούμε το Βασιλόπουλο, άσε να κάνουμε τη Φιλαδέλφια. Ούτε το ενίκιο του Κλωναρίδη θα έχει να πληρώσει. Έτσι ακριβώς. Άμα γίνει κανένα Brexit, ξέρεις τι έχουν να πάθουν αυτοί. Εσύ θα αντέξεις άμα γίνει κανένα Brexit. Αυτή θα λοιπόν. Εγώ δεν θα ιδρώσει τα αυτή μου. Κατάλαβες. Δεν ιδρώνει, δεν χρωστάω πουθενά. Έχω ιδιόκτητα γήπεδα. Έχω δικό μου προπονητικό κέντρο. Έχω τα πάντα, δεν τίποτα, χρωστάω. Τίποτα, τους έχεις ξεβρακώσει φέτος όλους. Τους έχεις αναγκάσει να συνενωθούν και οι τρεις τα συνεταιράκια Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κατά του ΠΑΟΚ. Εδώ είδαμε φέτος, ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, είδαμε πρωτοσέλιδο του Ολυμπιακού να είναι υπέρμαχο υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι, 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 τα γνωρίζω. Δεν το έχω δει, είμαι 47 ναι. ετών, δεν το έχω δει αυτό, ασχολούμαι από 5 χρονών με τα πρωταθλήματα Ελλάδος και τις ελληνικές ομάδες. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν υπάρχει στα χαρτιά το ΠΟΚ, αλλά υπάρχει, ναι. έχει δημιουργηθεί. Και τώρα, προχθές οι Ολυμπιακοί υπέρ της ΑΕΚ, ανακοινώσεις ναι, και οι φυλάδες και αυτά. Όλοι δηλαδή, όλο το παλιό ΠΟΚ, αυτό που σας λέγαμε, δηλαδή και εδώ ναι. και τόσα χρόνια στις εκπομπές μας, είναι κατά του ΠΑΟΚ για ένα και μόνο λόγο. Για να προσπαθήσουν να διώξουν τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι. Γιατί είναι αυτός που τους χαλάει την πιάτσα, είναι αυτός που τους παίρνει τις δουλειές σιγά σιγά. Επειδή ο άνθρωπος είναι μαρουλάτος. Βγάζει το μαρούλι και πλερωά. Πείτε μου μια ελληνική ομάδα που πλήρωσε τα χρέη της. Πείτε μου ρε μια.
Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι άρθρα 44 ναι. για δύο ομάδες. Θυμάμαι κάτι υποβασμούς και ανόδους με νέα αφημή και σβήναν τα χρέη. Θυμάμαι κάτι νέος Πανιώνιους, κάτι νέος Ολυμπιακούς κτλ. Κάτι τέτοια θυμάμαι εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά ομάδα να πλέρωσε. Υπάρχει κάποια ομάδα που έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ cash. Το πρωτογενές χρέος δηλαδή, χωρίς τα βατζιλίκια, τα προστήματα και τις αυξήσεις και τους τόκους. Γιατί όλα τα άλλα μέχρι τα 30 κάτι ήταν τα βατζιλίκια. Πείτε μου μια ομάδα. Πείτε μου σε έναν αγώνα διαιτητή που έδειξε και επόπτη σέντρα και μετά από 7 λεπτά ακύρωσα τον γκολ. Δηλαδή όταν πήγαινε στη σέντρα, τι σκέφτηκε ο αρουραίος αυτός ο Ποντίκης και επικοινώνησε με τον Κομίνη και γύρισε. Τι τον είπε ο Στυλιάρας. Γιατί ο Στυλιάρας έκανε τη βρωμιά. Την όλη τη βρωμιά την έκανε ο Στυλιάρας. Γιατί άκουσε το άλλο το τσουτσέκι του δημοσιογράφου της ΑΕΚ επειδή το έβιδε επανάληψη. Αυτό έγινε. Και να σου πω και κάτι. Αυτό για τη FIFA δεν θα τη χρησιμοποιείτε μόνο όταν σας συμφέρει. Τώρα που είπε η FIFA να γίνει ο τελικός του ΑΚΑ κτλ. Η FIFA λοιπόν, οι κανονισμοί ξέρετε τι λέει. Για γκολ το οποίο μπαίνει και δείχνει διαιτητής και υπόπτη σέντρα. Το γκολ κατοχυρώνεται και βγαίνει παραπονούμενο. Όπως γίνεται στο στρατό, εκτελείς και βγαίνεις παραπονούμενος. Αυτό λέει η FIFA. Όσοι είστε σχετικοί, εγώ πιστεύω, το ξέρετε. Τάσο, όσοι είστε άσχετοι, ρίξτε και ενημερωθείτε. Αν πιάσουν αυτόν τον Ιφαντίνο τώρα εμείς και τον πούμε, είπες αυτό το πράγμα, ρε φίλε, θα πει όχι. Είμαι σίγουρος. Αυτό το εκμεέψαν οι δικοί μας εδώ πέρα, ότι είπε, μπορεί να είπαν κάτι παραπλήσιο και οι δικοί μας το μεταφράσαν αλλιώς. Εδώ πέρα και είπαν ότι η FIFA... Η Βίβα για ευνόητους λόγους, είπα. Εδώ ένα ολόκληρο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βάλετε και προπαγανδίζει κατά του Ιβάν Σαββίδη και κατά του ΠΑΟΚ. Να ολοκληρώσω. Ολόκληρη και σύσσωμη Νέα Δημοκρατία πολεμάει τον ΠΑΟΚ. Υπερασπίζεται τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Βγήκαν δύο βουλευτές από την Ένωση Κεντρών και από τους ΑΝΕΛ. Αυτά θα τα έλεγαμε βγήκανε, μετά, αλλά πες το τώρα. Βγήκαν στη Βουλή και είπανε την αλήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Και κόντεψαν να τους κλείσουν τα μικρόφωνα. Κοιτάξτε, Τάσο, υπάρχει μεγάλος πόλεμος εναντίον του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό το γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία, να το ξέρεις αυτό. Και τι πόλεμος μάλιστα. Όχι μόνο από την αντιπολίτευση. Εδώ ασχολούνται πρέσβεις υπερδυνάμεων, έτσι ακριβώς, με τον Ιβάν Σαββίδη. Εμέσως πλήρως σαφώς ξέρετε τι τους λένε οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Όχι το λιμάνι στους Ρώσους. Είναι έτσι, Τάσο. Έτσι. Εκεί πάει. Και άμα έχουμε φτάσει σε τόσο βαθιά νερά, παιδιά. Δημόσια δήλωση δεν είναι. Τώρα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να το ξέρετε. Γιατί αυτοί δεν θα σταματήσουν να τον πολεμάνε. Το θέμα είναι αυτός αν θα αντέξει αυτό τον πόλεμο. Γιατί δεν είναι απλός πόλεμος μιας ομοσπονδίας. Ποτέ στα χρονικά δεν έχει καταφερθεί αρχηγός αξιωματικός αντιπολίτευσης. Αξιωματικής αντιπολίτευσης. Της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε πρόεδρο ΠΑΕ. Άκουσον άκου. Ασχολείται. Και δηλωμένος Ολυμπιακός με κασκόλ φωτογραφία του Ολυμπιακού αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι. Ο άλλος είδε εδώ στα κουφάλια να μιλήσει και έφυγε να πούμε με τα τέσσερα. Ο άλλος κάνει απαγωγές δημοσιογράφων, μπαίνει μέσα στην ΕΠΟ κλωτσώντας πόρτες. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί έχουν, παιδιά, το καρπούζι και το μαχαίρι. Πρέπει να το καταλάβετε. Αυτά τα 500 χιλιόμετρα που είμαστε από την Αθήνα είναι πάρα πολλά. Σε όλα τα θέματα. Όλα θα γίνονται από εκεί. Στάσου, Γρηγόρη. Εμείς δεν εκλέγουμε από εδώ βουλευτές. Βέβαια. Στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Πού είναι. Και το μετρό έγινε. Πού είναι. Το 12 έπρεπε να παρα... Λοιπόν, το χρόνο μετρό. Έχουμε εκλογές. Μπορεί να έχουμε και πιο μπροστά. Δεν ακούει, ρε, κανείς. Πού είναι οι βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, πού είναι οι βουλευτές της Β Θεσσαλονίκης στο θέμα του ΠΑΟΚ. Βγήκανε δύο άτομα και τους μπουστάρισα. Τι μου λες, πλάκα μου κάνεις τώρα, Γρηγόρη. Ξέρεις πόσοι εκλέγονται εκεί κάτω. Καλά, ναι. Από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε δεν έβγαινε κανείς, τώρα βγήκε κάποιος. Από τη Νέα Δημοκρατία ποιος βγήκε. Κανείς. Δεν τολμάει, θα χάσει το τέτοιο. Αυτός που έβγαινε και βγαίνει βουλευτής από τον ΠΑΟΚ βγήκε. Αυτός που είναι ευρωβολευτής από τον ΠΑΟΚ μίλησε. Ναι. Από αυτούς περιμένουμε εμείς. Και όχι μόνο από αυτούς. Από όλους τους βουλευτές, τους πολιτικούς Βορείου Ελλάδος. Πατάτες βγάλατε όλοι. Αιμορροίδες από το σφίξιμό σας.
Κανείς δεν βγήκε να μιλήσει. Τους κάνανε και... Έρχονται εκλογές όμως. Τους κάνανε επίπληξη. Έρχονται εκλογές. Και εδώ η δική μας η εκπομπή έχει μαρκάρει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε. Κατά την προεκλογική εκστρατεία θα φροντίσουμε, αν μας δοθεί βήμα και την επόμενη χρονιά, πρώτα ο Θεός, αυτά εμείς δεν τα ξεχνάμε. Όλους όσους έχουν πολεμήσει αυτό το σύλλογο, ο οποίος αξιοπρεπέστατα, αρσενικά και καθαρά πάει να πάρει τον πιο καθαρό τίτλο του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ιστορία του και του το στερείται κατά αυτόν τον τρόπο και τον έχετε πολεμήσει, θα φροντίσουμε να το θυμάται ο κόσμος. Όμορφα και ωραία. Μα Μητσοτάκης, ο Μίστερ Μπιν της Νέας Δημοκρατίας θα είσαι. Μα ο Μπουμπούκος, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είσαι. Ε? Μα ο Καμένος θα είσαι. Όχι ο Πιτσαδόρος, ο άλλος από τους Ανέλ. Ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης που βγήκε και είπε... Πάντως επειδή... Που βγήκε και είπε πρωτάθλημα δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Επειδή δεν θέλουμε εμείς... Μα σκουλάρε και θα λέγεσαι. Δεν θέλουμε να φτάσουμε τον ψήφο που δίνουμε στο ελληνικό για να βγάλουμε τους ανθρώπους που θα κρίνουν τις τύχες του τόπου. Δεν θέλουμε να πέσει σε ποδοσφαιρικά επίπεδα γι' αυτό. Μα εκεί πάει. Εκεί κάτω εσύ, να κανονίσετε αυτό το άθλημα τουλάχιστον που λέγεται ποδόσφαιρο, το δημοφιλέστατο, να το κάνετε κρυστάλλινο. Τι να κάνω, λοιπόν. Ξέρετε τι σημαίνει κρυστάλλινο? Ότι το πρωτάθλημα να το παίρνει και ο Ατρόμητος. Να... Δεν με κα... ναι, αν εντάξει, έχει ομάδα. Εντάξει. Κατάλαβες, Γρηγόρη, αυτό το πράγμα. Γελάς έτσι, γελάω συμφωνώ. Γιατί βλέπω δηλαδή τι γίνεται. Δηλαδή φτάνουνε τον κόσμο να πω ρε εσύ πολιτικέ δεν θα σε ψηφίσω γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και να με πει ο πολιτικός είσαι βλάκας που το λες. Ρε Γρηγόρη, δεν παίζουμε την νοημοσύνη σου. Ναι, δεν σε θεωρούν το βλάκα. Παίζουνε, το παίζουν, ναι. Σε όλα τα θέματα. Δεν είναι μόνο, ξεκινάει από τα πάντα. Αυτούς, η Μακεδονία... Αυτοί ξέρεις μόνο πώς θα ταρακουνηθούν και θα την ακούσουν. Και πάμε στο διάλειμμα. Μόνο αν υπάρξει πολιτικό κόστος. Ποιο είναι το πολιτικό κόστος? Να τους μαυρίσεις. Αυτό. Να πάρουν το μήνυμα ότι έχετε γίνει black list όλοι σας. Ποιοι όλοι σας? Όσοι δεν έχετε αξιοκρατία και κάποια μορφή ισονομίας. Όσοι λοιπόν έχετε έλλειψη σε αυτά τα δύο στοιχεία, δεν αξίζετε να κυβερνήσετε. Δεν αξίζετε να είστε μέσα στη Βουλή. Και αυτό η ασπρόμαυρη οικογένεια το θυμάται πάρα πολύ καλά. Ποιοι είστε και γιατί είστε.